Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε εδώ. Είστε συντονισμένοι στο One Channel όπως κάθε απόγευμα και παρακολουθείτε αυτή την εναλλακτική ματιά που αποπειρόμεθα να ρίξουμε στην ενημέρωση. Σήμερα μια μέρα όπου πράγματα που συνέβαιναν τις προηγούμενες μέρες απλώς συνεχίζουν να εξελίσσονται και ήδη φαίνεται ότι υπάρχει μια εντροπία, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στο πώς αισθάνεται ο κόσμος για όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να γίνονται στο χώρο του ποδοσφαίρου, αλλά κατ' επέκταση σε σχέση με τη βία που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Και γιατί λέω εντροπία? Διότι ξεκινήσαμε, όπως κάνουμε πάντα, πάρα πολύ δυναμικά, με εξαγγελίες, με διάφορες, ας πούμε, παραμέτρους τις οποίες θα ρυθμίσει, υποτίθεται, το κράτος. Και καθώς περνούν οι μέρες, ολοένα και πληθαίνουν οι φωνές από ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να ρίξουν νερό στο κρασί όλης της κοινωνίας. Του τύπου δεν πειράζει, ας το κάνουμε λιγότερο, ας το κάνουμε λίγο έτσι, να μην είμαστε πάρα πολύ σκληροί, να μην είμαστε πάρα πολύ αυστηροί. Έχω την αίσθηση ότι τώρα είναι η κρίσιμη στιγμή που πρέπει και η πολιτεία, αλλά φαντάζομαι και η δικαιοσύνη, να είναι εξαιρετικά αυστηροί. Πώς ήμασταν την πρώτη μέρα που ήμασταν όλοι εξοργισμένοι? Πρέπει έτσι να είμαστε και τώρα. Για να συνεχίσουμε και να βγάλουμε τέλος πάντων κάποια άκρη σε σχέση με αυτό το πράγμα το οποίο λέγεται βία. Όχι οπαδική, ούτε χουλιγανισμός. Βία, γενικότερα. Υπάρχει βία παντού και πρέπει να την καταπολεμήσει η κοινωνία μας. Θα συζητήσουμε σήμερα εκτενώς για αυτό το θέμα. Θα συζητήσουμε όμως και μια ενδιαφέρουσα πτυχή σε σχέση με αυτή την πίζα, την οποία σας ενημερώσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα πολύ αναλυτικά πώς πατώσαμε και μπράβο μας. Αλλά τώρα υπάρχει μια πτυχή που μου φαίνεται τρομερά ενδιαφέρουσα. Μοιάζει σαν να υπάρχουν δύο Ελλάδες. Η Ελλάδα των ιδιωτικών σχολείων, η οποία αρίστευσε στην πίζα, και η Ελλάδα των δημοσίων σχολείων, η οποία πάτωσε στην πίζα. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει, αν θέλουμε τουλάχιστον να συνεχίζουμε και να λέμε ότι υπάρχει δωρεάν παιδεία. Αυτά και διάφορα άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα την τραγωδία των Ντεμπών, την οποία ξεχάσαμε, θα τα αναδείξουμε σήμερα εδώ. Κάνουμε διάλειμμα και επιστρέφουμε για να τα συζητήσουμε όλα. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ για να ξεκινήσουμε να συζητάμε το θέμα με την βία η οποία είναι διάχυτη πλέον παντού. Πρέπει να σας πω επίσης ότι στο τέλος της εκπομπής σήμερα θα δούμε πώς αλλάζει ο καιρός. Γιατί αλλάζει ο καιρός στις επόμενες μέρες, λογικό και επόμενο είναι. Χειμώνας είναι, άρα περιμένετε, διότι σήμερα θα μάθουμε τι ακριβώς θα συμβεί το Σαββατοκυριακό. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε με το πραγματικά σοβαρό θέμα. Και έχω την χαρά και την τιμή να έχω μαζί μου μια κυρία η οποία είναι πάρα πολύ αρμόδια να μας απαντήσει σε διάφορα ερωτήματα και να μας λύσει διάφορες απορίες. Η κυρία Κωνσταντίνα Δημογλίδου είναι εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Καλησπέρα, κυρία Δημογλίδου. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και ξεκινάω με τα βαριά κατευθείαν. Μάθαμε σήμερα το μεσημέρι ότι η μητέρα του 18χρονου κατομολογίαν δράστη δέχθηκε απειλητικό μήνυμα, το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει ότι σύντομα θα γίνει δεύτερη κηδεία και ότι θα δώσουν, υπονοούσαν, στον γιο της μια ευκαιρία να κρεμαστεί για να γλιτώσει από διάφορα που δεν θέλω καν να τα αναφέρω στην τηλεόραση, τα οποία θα πάθει, υπονοούσαν, μέσα στη φυλακή. Και θέλω πρώτον να σας ρωτήσω πώς αξιολογεί η αστυνομία αυτό το περιστατικό και δεύτερον να μάθω εάν έχετε πάρει κάποια μέτρα γι' αυτό. Θα πρέπει να σας πω ότι σε αυτή την υπόθεση οι αστυνομικοί που συμμετέχουν στην έρευνα είναι υποχρεωμένοι να δέχονται οποιαδήποτε καταγγελία και φυσικά να την αξιολογούν ενημερώνοντας πάντα τον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος έχει δώσει και την εντολή ώστε να διεξαχθεί αυτήν η έρευνα που όλοι γνωρίζουμε και συγκεκριμένα η εισαγγελία του Πειραιά. Φυσικά και δέχθηκαν οι συνάδελφοι της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης βίας στους αθλητικούς χώρους την καταγγελία της συγκεκριμένης γυναίκας. Εγώ δεν θα σας δώσω περισσότερες πληροφορίες όμως για αυτό, γιατί θέλω να προστατεύσω την ίδια την οικογένεια. Είμαστε υποχρεωμένοι να προστατεύσουμε και την οικογένεια του δράστη. Αυτό ρωτήσα, αν προστατεύεται με κάποιο τρόπο. Ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας και έχει συμπεριληφθεί κανονικά στην δικογραφία που σχηματίζεται η συγκεκριμένη καταγγελία. Εννοώ, εάν. Ρωτάω, και δεν είναι απαραίτητο να μου πείτε τι γίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εάν σε μια ανάλογη περίπτωση κάποιος δεχθεί απειλές, η αστυνομία φροντίζει, τον φυλάει, τι ακριβώς συμβαίνει? Καταλαβαίνετε ότι η ελληνική αστυνομία δεν έχει τη δυνατότητα να φυλάει οποιονδήποτε πολίτη δέχεται απειλές για τη ζωή του. Εδώ οι απειλές αφορούν το παιδί, το συγκεκριμένο παιδί το οποίο έχει συλληφθεί από αυτή την οικογένεια. Αυτή τη στιγμή το παιδί κρατείται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, επειδή πρόκειται
Πρόκειται να μεταβεί στον ανακριτή για να απολογηθεί. Από γι' αυτό και ακριβώς ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας και ο ανακριτής, καθώς έχουμε μπει στην ανάκριση για τον συγκεκριμένο δράστη. Οπότε, όποια εντολή πάρουμε από την αρμόδια ανακριτική αρχή, αυτήν και θα εκτελέσουμε. Η δεύτερη ερώτηση που έχω να σας κάνω είναι στο στόμα πολλών τηλεθεατών, μου το έχουν στείλει και ως μήνυμα. Φαντάζομαι ότι και εσείς θα το έχετε ακούσει από τον κοινωνικό σας περίγυρο. Είναι προφανές ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που περιλαμβάνονται σε αυτά τα 200 ονόματα που κατέθεσαν στις δικαστικές αρχές οι δύο συναρμόδιοι υπουργοί, προφανώς κάπως έχουν απασχολήσει προηγουμένως την αστυνομία. Όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια, από τη δολοφονία Φιλόπουλου μέχρι και τώρα, αυτοί οι άνθρωποι παρακολουθούνταν? Δεν θα μπορούσε η αστυνομία και πριν γίνει αυτό το κακό να τους έχει παρακολουθήσει και να έχει δει τη συμμετοχή τους σε δράσεις τέτοιου τύπου? Καταρχήν, η αστυνομία δεν παρακολουθεί αυθαίρετα οποιονδήποτε άνθρωπο ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για κάποια αδικήματα. Αυτό, ξαναλέω, γίνεται πάντα σε συνεννόηση με εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές, εφόσον υπάρχει κάποια υπόθεση η οποία πρέπει να εξιχνιαστεί. Όντως, αυτοί οι άνθρωποι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν, έχουν συλληφθεί, κάποιοι έχουν εκτίσει και ποινές για κάποια αδικήματα που έχουν διαπράξει. Όταν υπάρχει λόγος για να υπάρχει παρακολούθηση ενός ανθρώπου, και για να μην το λέμε παρακολούθηση ακριβώς. Όχι, να το λέμε, δεν είναι κακό. Όταν υπάρχουν κακοί, πρέπει η αστυνομία να παρακολουθεί. Βεβαίως. Είναι η διαδικασία της επισύνδεσης, η οποία φυσικά γίνεται νόμιμα, με διάταξη από την αρμόδια εισαγγελική αρχή. Δεν γίνεται κάποια παράνομη πράξη. Δεν εννοούσα απαραίτητα τηλεφωνική παρακολούθηση. Εννοούσα αν παρακολουθείτε τη δράση τους. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εμπλακεί 2 ή 3 φορές σε επεισόδια στα γήπεδα ή εκτός, είναι προφανές ότι θα μπορούσε να το ξανακάνει. Έχει το νου της η αστυνομία για το τι κάνει αυτός ο άνθρωπος? Και αν ναι, γιατί τόσα χρόνια δεν τους τσιμπήσατε? Προφανώς και υπάρχουν πληροφορίες στις υπηρεσίες που χειρίζονται τις υποθέσεις αυτών των ανθρώπων. Γι' αυτό και μπορούσαμε και είχαμε στοιχεία ώστε να παραδοθούν στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, όπως είδαμε από τους δύο υπουργούς. Σε κάθε περίπτωση, όταν βλέπουμε ότι διαπράττονται αδικήματα, φυσικά και σχηματίζονται δικογραφίες, οι οποίες διαβάζονται στον αρμόδιο εισαγγελέα ώστε να ασκηθεί ανάλογη δίωξη. Μάλιστα. Για να πάμε και στα άλλα δύο θέματα τα οποία απασχολούν πολύ. Σήμερα τα ξημερώματα, μια βόμβα σχεδόν διέλυσε ένα κτίριο στην περιοχή του Πειραιά. Έχουμε καθόλου στοιχεία ή κινείται ακόμα η έρευνα της αστυνομίας στα τυφλά? Μιλούμε για ένα οίκημα το οποίο φιλοξενεί αρκετές εταιρείες και αρκετά γραφεία, διάφορα γραφεία. Την προανάκριση για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πειραιά. Είμαστε στο στάδιο λήψεως μαρτυρικών καταθέσεων για να δούμε ποιον μπορεί να αφορά το συγκεκριμένο χτύπημα, ποιον από τους ιδιοκτήτες εταιριών ή γραφείων που βρίσκονται σε αυτό το κύμα. Είναι πολύ νωρίς όμως για να μιλήσουμε για αποτελέσματα αυτής της έρευνας. Και το τελευταίο θέμα που απασχολεί την κοινή γνώμη, έχουν πέσει πάρα πολλά θέματα που αφορούν στην αστυνομία. Ευτυχώς που η αστυνομία ασχολείται και μας ενημερώνει κιόλας για αυτά τα θέματα. Είναι το θέμα με το σκύλο στην Αράχοβα. Τελικά, τι συνέβη εκεί? Βλέπω συνεχώς πλέον στα social media να αμφισβητούνται στοιχεία τα οποία έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, όπως για παράδειγμα ότι τελικά ο σκύλος δεν κακοποιήθηκε, αλλά τον κατασπάραξε αγέλη σκύλων. Διότι, μεταξύ άλλων, άκουσα το πάρα πολύ αληθοφανές επιχείρημα, θα είχε τουλάχιστον ένα δάγκωμα. Τι θα συμβεί εκεί, τι περιμένουμε καταρχήν? Έχετε στείλει και καινούργια κλιμάκια? Γι' αυτό ακριβώς θελήσαμε να στείλουμε αστυνομικούς της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής με πολύ μεγάλη εμπειρία στην εξιχνίαση εγκλημάτων. Μάλιστα, οι αστυνομικοί προέρχονται από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών για να συνδράμουν το οικείο αστυνομικό τμήμα το οποίο χειρίζεται την υπόθεση και να βρεθεί δράστης αν υπάρχει. Εδώ όμως πρέπει να καταλάβει κάτι ο κόσμος. Η ελληνική αστυνομία προφανώς και δεν μπορεί να απαντήσει για την αιτία θανάτου του συγκεκριμένου ζώου ή από ποιον ακριβώς κακοποιήθηκε, εφόσον στο δικό μας προανακριτικό υλικό δεν βλέπουμε κάποιο άτομο να κακοποιεί το σκυλί. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο σκύλος δεν μπορεί να κακοποιήθηκε από κάποιον άνθρωπο. Απαντήσεις σίγουρα μπορούν να μας δώσουν οι επιστήμονες. Έχουν συμπεριληφθεί λοιπόν οι εξετάσεις του συγκεκριμένου ζώου στο προανακριτικό υλικό και οι καταθέσεις των ιατρών. Αναμένεται να γίνει και κάποια πραγματογνωμοσύνη που έχει διαταχθεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Και φυσικά όλο αυτό το υλικό θα διαβαστεί στον εισαγγελέα για να βγει κάποια απόφαση, να βγει κάποιο πόρισμα για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Εγώ σας ευχαριστώ. Συνεχίστε το έργο σας. Έχω την αίσθηση ότι σας έχει πέσει πολλή δουλειά παραμονές γιορτών, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρετε για το καλό και της κοινωνίας. Να είστε καλά. Και συζητούσαμε χθες, και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα, με ανθρώπους οι οποίοι έχουν διατελέσει πρώην υπουργοί είτε δικαιοσύνης είτε υφυπουργοί αθλητισμού, διότι στην πραγματικότητα απαντάνε οι ίδιοι στο ερώτημα γιατί επί των ημερών τους δεν συνέβη
κάτι κοσμοϊστορικό το οποίο θα άλλαζε όλη αυτή την κατάσταση με την οπαδική βία. Σήμερα έχω την χαρά να έχω σε σύνδεση με το Skype τον πρώην Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Γιώργο Ορφανό. Έχω την αίσθηση ότι είναι από τους πιο διάσημους αθλητικούς νόμους ο νόμος που φέρει το όνομά του. Γεια σας, κύριε Ορφανέ. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Και ξεκινάω λοιπόν με το βασικό ερώτημα. Κάθε φορά που ένας υπουργός έρχεται, λέει ότι θα πατάξει τη βία, παίρνει κάποια μέτρα. Έχω την αίσθηση ότι το νομοθέτημά σας, παρότι είναι πολύ παλαιότερο, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν ήταν αρκετό για να πατάξει τη βία. Δηλαδή, τώρα που το βλέπετε πολλά χρόνια μετά, έλειπε κάτι ή απλώς δεν εφαρμόστηκε? Κανένα από τα δύο δεν ισχύουν. Εφαρμόστηκε και πέτυχε. Υπάρχουν τα αντικειμενικά στοιχεία τα οποία λένε, θα πω δύο έτσι ενδεικτικά. Το ένα είναι ότι τα γεγονότα, τα παραβατικά που έχουν σχέση με την οπαδική αθλητική βία μειώθηκαν κατά 80% στη διάρκεια των 3 ετών εφαρμογής του νόμου, που είναι ένα συνταρακτικό νούμερο. Θα σας πω ότι από τα στοιχεία της αστυνομίας είχαν μείνει μόνο οι προσωπικές διαμάχες. Εγώ με εσάς είπαμε λίγα παραπάνω και αυτά είχαν καταγραφεί. Δεν υπήρχαν πλέον οι μονομαχίες, τα ραντεβού και αυτά. Δεν τολμούσε κανείς να το κάνει. Το δεύτερο στοιχείο, το οποίο αποδεικνύει του λόγου το αληθές, δηλαδή την επιτυχία αυτής της νομοθετικής επιλογής, ήταν ότι όταν ανέλαβα, η προηγούμενη χρονιά είχε στην πρώτη εθνική κατηγορία, νυν Super League, 680.000 εισιτήρια. Όταν απεχώρησα από το Υπουργείο, 3 χρόνια αργότερα, 3,5, η χρονιά που μόλις είχε τελειώσει είχε 2 εκατομμύρια. Δηλαδή δεν σχεδόν τριπλάσια. Δεν είχε 750-800, μια μικρή άνοδο και τριπλασιασμό του κόσμου. Μάλλον δεν έγινε κατανοητή η τοποθέτησή μου. Δεν εννοούσα ότι δεν πέτυχε. Ακριβώς γι' αυτό σας κάλεσα. Γιατί στη συνέχεια αυτό καταργήθηκε? Δηλαδή, εκεί είναι το κρίσιμο σημείο. Ότι κατά την άποψή μου ήταν μια αιμονή του διαδόχου μου. Ότι έπρεπε τους οπαδούς να τους φερθούμε διαφορετικά, να τους χαϊδέψουμε. Εμένα η δική μου η οπτική ήταν ότι όποιος θέλει να του φερθούμε καλά, θα του φερθούμε με τον καλύτερο τρόπο. Όποιος θέλει να τα βάλει με την κοινωνία, βάζοντας μπροστά τα δικά του σχέδια, προηγείται η κοινωνία. Και αυτή η μάχη που δώσαμε τότε είχε την σχεδόν απόλυτη επιτυχία, γιατί αν θέλετε να πούμε μια αλήθεια, η βία ποτέ δεν τελειώνει. Είναι και σύμφωτη με την ανθρώπινη πραγματικότητα, αλλά είχε φτάσει σε ένα σημείο όπου ο άλλος πλέον λειτουργούσε με τρόπο που του απαγόρευε να μπει σε δράσεις τέτοιες. Έλεγε, γιατί να πάω, αφού ξέρεις και ο φίλος μου που κάτι έκανε πήγε φυλακή. Και ο τάδε που δεν τόλμησε, γλίτωσε. Λοιπόν, λειτουργήσε αποτρεπτικά. Ήταν αυτό που λέγαμε, ότι μπορείς να προλάβεις ένα γεγονός όταν ο άλλος το αποφεύγει. Είστε προφανώς υπέρμαχος της άποψης ότι η βία αντιμετωπίζεται με αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας και με προσαρμογή των αστυνομικών δυνάμεων σε αυτά που επιβάλλει ο νόμος. Επειδή έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Αν με γνωρίσετε από κοντά, θα διαπιστώσετε ότι είμαι ένας γενικά ήπιος χαρακτήρας. Τουλάχιστον πολιτικά δεν σας γνωρίζω από κοντά, αλλά πολιτικά ναι, είστε ένας ήπιος άνθρωπος. Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι όταν έχεις να επιλέξεις με μεγάλες πλειοψηφίες και ισχυρές μειοψηφίες, θα πας με τις μειοψηφίες επειδή είναι ισχυρές. Ο πολιτικός πρέπει να βγαίνει μπροστά, να αντιμετωπίζει τις καταστάσεις, ακόμα και αν έχει προσωπικό κόστος, πολιτικό το ονομάζουν οι υπόλοιποι. Γιατί? Γιατί εκπροσωπεί τον πολίτη. Εγώ λοιπόν επέλεξα σε εκείνη την φάση ότι έπρεπε να δοθεί η μάχη. Ωραία. Η μάχη πήγε επειδή πολύ έχουν καλά, περάσει αρκετά δυστυχώς χρόνια. Θέλετε να μου πείτε ποιος ήταν ο βασικός άξονας, δηλαδή τι πιστεύετε ότι ήταν αυτό που στην πραγματικότητα άλλαξε την οπτική των hooligans για την τιμωρία τους? Δηλαδή, ποιο ήταν το βασικό σημείο του νομοσχεδίου που στην πραγματικότητα τους έκανε και τους απέτρεπε από το να συνεχίσουν να κάνουν τα διάφορα χουλιγκανικά που κάνουν? Είμαι ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Έχω ζήσει από τότε που σχεδόν γεννήθηκα και μεγάλωσα. Καταλαβαίνω τον χώρο πάρα πολύ καλά. Όταν κάποιος έκανε ένα επεισόδιο,
από τη δική μου την ομάδα που λειτουργούσε ερασιτεχνικά στους ακρίτες Σικιών Θεσσαλονίκης μέχρι τις μεγάλες ομάδες, ο πρόεδρος έκανε μια παρέμβαση μετά από γεγονός και έλεγε αυτός που πιάσατε είναι καλό παιδί. Αφήστε τον, δεν έκανε και τίποτε. Λοιπόν, εμείς εξαλείψαμε αυτή τη δυνατότητα να παρεμβαίνει οποιοδήποτε και να αφήνει ελεύθερο εκείνον ο οποίος είχε δράσει εναντίον των υπολείπων. Το γεγονός ότι δεν μπορούσε, εφόσον κρινόταν ότι είχε μετάσχει σε δράσεις και έπρεπε να τιμωρηθεί, δεν μπορούσε να βγει εκτός φυλακής. Ότι θα πήγαινε φυλακή. Άρα θα εξέτει την ποινή σε κάθε περίπτωση, αυτό μου λέτε. Ναι, ακόμα και αν έκανε έφεση, ακόμα και αν ακολουθούσε η δεύτερη φάση, όλα αυτά, εκείνος θα ήταν φυλακή. Γιατί είχε βρεθεί ένοχος. Αυτό λοιπόν λειτουργήσε ως φόβητρο. Και από ένα σημείο και πέρα τα επεισόδια ήταν η εξαίρεση, όχι ο κανόνας. Και πιστεύετε... Η εκτίμησή μου είναι... Ναι, πείτε μου. Ναι, η εκτίμησή μου είναι ότι αν θέλουμε να δούμε το σήμερα, επειδή έχουμε μεσολαβήσει 16-17 χρόνια το 2006 που είναι η ρύθμιση αυτή, υπήρξε ένας κορμός το 2004 και στη συνέχεια το 2006 η έννοια του ιδιώνυμου. Λοιπόν, έχουν μεσολαβήσει χρόνια, αλλάξαν καταστάσεις. Εάν η κυβέρνηση θέλει να πετύχει, και θα σας πω τι εννοώ αν θέλει να πετύχει, τότε θα προσθέσει σε όλα αυτά αυτό που μεσολάβησε και άλλαξε τις συμπεριφορές των νέων. Το ότι υπάρχουν σήμερα συμμορίες νέων παιδιών, οι οποίες συγκρούονται μεταξύ τους, αφορούν κοινωνικές δράσεις και πράγματα τα οποία δεν τα ελέγχει πλέον ούτε η οικογένεια, ούτε η συντεταγμένη πολιτεία, αν θέλει να πετύχει, να προσθέσει σε εκείνα τα οποία είχαμε βάλει στο τραπέζι και θα βρει την διέξοδο. Ξέρετε, εγώ αισθάνομαι ότι ουσιαστικά δύο λέξεις εκφράζουν αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε. Το ένα είναι τολμάμε και το δεύτερο είναι συγκρουόμαστε. Και συγκρουόμαστε και με εκείνους οι οποίοι έχουν τις ομάδες, τους μεγαλοϊδιοκτήτες και όποιους αισθάνονται ότι οι ίδιοι είναι το κράτος, εμείς πρέπει να δώσουμε την απάντηση. Το εμείς έχει να κάνει η με τη κυβέρνηση πολιτεία, προσωπώντας την κοινωνία. Ωραία. Ακριβώς. Πιστεύετε ότι αν συνεχίζαμε με επιμονή αυτή την αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας που έλεγε ότι θα πρέπει να εκτίσεις την ποινή από τη στιγμή που έχεις συμμετάσχει σε επεισόδια και δεν υπάρχουν ούτε ελαφρυντικά, ούτε εφέσεις, ούτε τίποτα, θα είχαμε τελειώσει εν πολλοίς με αυτό το θέμα των οπαδών? Είχαμε τελειώσει ήδη. Αν τα συνδυάσω με το γεγονός ότι στο διεθνές δίκαιο, δηλαδή σε τρεις βασικές χώρες, Γερμανία, Ολλανδία και Αγγλία, όπου τα επεισόδια ήταν ένα βροντερό γεγονός σχεδόν κάθε μέρα, αλλά και εκεί ανέθεσαν τις ευθύνες που αναλογούν στις ομάδες. Θέλεις να είσαι αθλητικό σωματείο, άρα θέλεις καλύτερο άθλημα, θέλεις καλύτερη εικόνα του ποδοσφαιρικού αγώνα, θέλεις να είσαι καλύτερος επαγγελματικός σύλλογος, άρα θέλεις το προϊόν σου να είναι καλύτερο, θα πρέπει να πάρεις θέση, είσαι με τη βία ή όχι. Αν είσαι απέναντι, τότε όποιον γνωρίζεις και τους βρίσκουν μέσα από αυτά τα μέσα, τα σύγχρονα. Τώρα έτσι, πια, κάμερες, επί των ημερών σας, ναι, δεν υπήρχαν αυτά. Εγώ τα τοποθέτησα. Έκανα όχι, εννοείται, τους βρίσκουν εννοείται από τις κάμερες. Άλλο κατάλαβα ναι, ότι τους εντοπίζουν αυτούς που τους βάζουν εκεί να συμμετέχουν. Από εκεί. Τους εντοπίζουν ενώ να τους στρατολογήσουν από τα social media, αυτό φαντάστηκα. Όχι, είμαι ο πρώτος που τα νομοθέτησα και τα τοποθετήσαμε και στη συνέχεια θα έλεγα υπάρχουν και πιο σύγχρονα μέσα. Υπάρχει ένας τρόπος να βρίσκεις όλους αυτούς οι οποίοι... Σωστά, με αναγνώριση προσώπου. Ωραία, και είπατε, τα μέσα αυτά που τοποθετήθηκαν λοιπόν, τότε και τα χρυσοπλήρωσε ο λαός. Αυτά τα μέσα που τα χρυσοπλήρωσε ο λαός, γιατί ξυλώθηκαν στη συνέχεια? Αυτά θα ρωτήσετε τους επόμενους, δεν το ξέρω. Τι γνώμη σας θέλω, οι επόμενοι, εμένα με λυπεί ιδιαίτερα που κάθε λίγο και λιγάκι εμφανίζεται ένα γεγονός. Θυμάμαι ότι με τον Άλκη ήμουνα τότε τα παιδιά μου στην Νορβηγία, στο Όσλο και είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ γιατί ένα γειτονόπουλο σκοτώθηκε, δολοφονήθηκε με αυτόν τον τρόπο. Με τον Μιχάλη
τους Κροάτες και τους Λιπούς, είπα, μα τι κάνει αυτό το συντεταγμένη πολιτεία, διασχίζουν όλη τη χώρα και τελικά μας σκοτώνουν κιόλας και θα φύγουν έτσι. Τώρα με τον αστυνομικό πραγματικά αδυνατό να σκεφτώ πώς δεν προστατεύουν τον ίδιο τους τον εαυτό, δεν εννοώ το άτομο, εννοώ συγκροτημένα. Λοιπόν, η άποψή μου είναι ότι όλα μπορούν να τα κάνουν αρκεί να το θέλουν. Πρώτον, η βούληση είναι βασικό στοιχείο και το δεύτερο είναι ότι δεν πάω να δώσω χειραψία, θα πάω να συγκρουστώ. Ωραία. Είναι δεδομένο, δεν υπάρχει άλλη λύση. Είναι κατανοητό και φαντάζομαι ότι το λέει όλη η κοινωνία αυτό. Ας την εφαρμόσει, γιατί περάσανε 5 κυβερνήσεις από τότε που εγώ έχω αποχωρήσει από το Υπουργείο Αθλητισμού. Και η κατάσταση επιδεινώνεται κάθε χρόνο. Να ρωτήσω για κάτι τελευταίο. Αυτά τα μέτρα τα οποία ανακοινώνει τώρα η κυβέρνηση, δηλαδή το ότι θα σταματήσει μέχρι να μπορέσει να εγκαταστήσει τις κάμερες, θα σταματήσει τα πρωταθλήματα, το ότι για μια ακόμα φορά θα διαλύσει τους συνδέσμους, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, προς τη λάθος κατεύθυνση ή είναι εντελώς αδιάφορα με το αντικείμενο? Εμένα η άποψή μου είναι ότι δεν μπορείς να λύσεις ένα θέμα επιχειρώντας να κόψεις το κεφάλι. Η έννοια αυτή σημαίνει ότι δεν μπορείς να τα αντιμετωπίσεις και πας σε μία λύση. Καλά, ρυζική. Για δύο μήνες το κάνει. Όχι, λέω. Λέω τη γενική μου θεωρία. Ναι, ναι. Στην αρχή και μετά προχωράω στα συγκεκριμένα. Το δίμηνο, εγώ εκτιμώ ότι είναι ένα διάστημα για να δώσει μια ευκαιρία στην κυβέρνηση να δει λίγο βαθύτερα το θέμα. Και επειδή δεν θέλει αποπροσανατολισμό, δηλαδή επεισόδια συνεχή τα οποία θα είναι στην επικαιρότητα και θα προσανατολίζουν ό,τι έχουν σχεδί και ό,τι ετοιμάζουν, βλέπετε ότι από τη μέρα που τα εξαγγείλανε συνέχεια προσθέτουν και κάτι. Εμένα η άποψή μου είναι ότι οργανωμένα πρέπει να τα δούνε και να αποφασίσουν σε ποια κατεύθυνση θα πάνε. Δεν είναι λύση. Πόσο θα το κάνεις αυτό? 2 μήνες, 8 μήνες, 3 χρόνια, δηλαδή θα κλείσεις? Ας μην μείνουμε στο δίμηνο. Ρωτάω και για τα υπόλοιπα. Οι κάμερες και η διάλυση των συνδέσμων είναι σωστή κατεύθυνση, αλλά θέλω να πω ότι αυτά είναι ψηφισμένα πάρα πολλά χρόνια. Δεν εφαρμόζονται. Να τα εφαρμόσουν. Είναι βασικό στοιχείο και επειδή ο πολιτικός δεν κρίνεται από τα λόγια, κρίνεται από τα έργα. Λοιπόν, και εμείς την κυβέρνηση θα την κρίνουμε από τα έργα που θα κάνει ακολουθώντας αυτά τα οποία αποφασίζει. Μάλιστα. Είμαστε κοντά της στο να λύσει το πρόβλημα. Ας αποφασίσουν και εκείνοι ότι δεν είναι το ζητούμενο να μας χαϊδεύουν τα αυτιά. Το ζητούμενο είναι να δίνουμε απαντήσεις στα προβλήματα των πολιτών, στα προβλήματα της κοινωνίας. Το ζητούμενο είναι να μην υπάρχει βία ούτε μέσα ούτε έξω από τα γήπεδα. Ο κύριος Γιώργος Ορφανός, πρώην Υπουργός Αθλητισμού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Και κυρίες και κύριοι, ακούμε συνεχώς την κυβέρνηση, ακούμε και την αντιπολίτευση, αλλά έχουμε διάσταση απόψεων μεταξύ αυτών που η κυβέρνηση επιχειρεί και κάποιων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, είπε ότι η κυβέρνηση εφάρμοσε αυτά που πρότεινε. Αυτό είπε ο κ. Κασελάκης. Το ΚΚΕ αντίθετα έχει μια τελείως διαφορετική άποψη και θα ήθελα να καλησπέρισω τον κύριο Μανώλη Συντιχάκη, είναι βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Γεια σας, κύριε Συντιχάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα και εσάς και στους τηλεθεατές. Μπορείτε να μου πείτε, την έχω ακούσει, αλλά να το ακούσουν και οι τηλεθεατές συμπυκνωμένα την πρόταση, όχι την πρότασή σας, την αιτιολόγηση που δίνεται για τη βία στα γήπεδα, γιατί είναι ενδιαφέρουσα και θέλω να τη συζητήσουμε. Καταρχήν, υπάρχει πια μια πολύ μεγάλη ειδοποιώς διαφορά το πώς αντιλαμβάνεται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στον αθλητισμό, την έννοια του αθλητισμού. Σίγουρα δεν είναι προϊόν, όπως ακούσαμε και προηγουμένως. Δεν είναι προϊόντα οι αθλητές. Το αντιλαμβανόμαστε ως ένα κοινωνικό αγαθό ή μάλλον ένα δικαίωμα του λαού συνολικά να αθλείται, να έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα οι οικογένειες, οι πατεράδες, οι μανάδες μαζί με τα παιδιά τους να πηγαίνουν στις κερκίδες και να παρακολουθούν ένα άθλημα και φυσικά να συμμετέχουν οι ίδιοι μέσα από αυτές τις αθλητικές διαδικασίες, εξού και το γεγονός ότι είμαστε υπέρ του μαζικού λαϊκού αθλητισμού. Δεν είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνω τι λέτε. Ποιος εμποδίζει τους πατεράδες και τις μανάδες από το να συμμετέχουν και να αθλούνται? Δεν είναι δύο διακριτά πράγματα ο επαγγελματικός αθλητισμός και ο ερασιτεχνικός αθλητισμός? Βεβαίως.
Βεβαίως. Ο επαγγελματικός αθλητισμός είναι ο εμπορευματοποιημένος αθλητισμός. Είναι εκείνος που αντιλαμβάνεται τον αθλητή ή αυτόν που παρακολουθεί ένα άθλημα ως εμπόρευμα, ως προϊόν, σε αντίθεση με αυτό που λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Για να είναι ξεκάθαρο, επειδή εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και τα δύο στην κοινωνία μας. Το ΚΚΕ λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχει εμπορευματοποιημένος επαγγελματικός αθλητισμός. Βεβαίως, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν θα κουραστούμε να το λέμε, ότι όσο δεν θίγονται οικονομικές και κοινωνικές αιτίες και κυρίως δεν καταργείται ο εμπορευματοποιημένος αθλητισμός. Αυτός δηλαδή που δημιουργεί τους οπαδικούς στρατούς, το φαινόμενο θα διαιωνίζεται σε βάρος των υγιών φιλάθλων. Άρα, μισό λεπτό για την αντιμετώπιση. Μισό λεπτό, κύριε Στιχάκη, για να μπορέσω να παρακολουθήσω και τη σκέψη. Τι προτείνετε δηλαδή, να καταργηθούν οι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες? Βεβαίως. Σημαίνει κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας στον χώρο του αθλητισμού. Και οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί, τι θα απογίνουνε? Τι θα απογίνουν? Γιατί σημαίνει ότι η κατάργηση του επαγγελματικού αθλητισμού, του εμπαρευματοποιημένου, σημαίνει ότι σταματάει να υπάρχει αθλητισμός? Όχι. Εγώ το διέκρινα σε ερασιτεχνικό και σε επαγγελματικό. Αλλά λέω, αυτοί όλοι που ασχολούνται με τον επαγγελματικό αθλητισμό, προπονητές, γυμναστές, αθλητές, ακούστε να σας πω. Τι θα απογίνουν? Θα σας πω. Όλα αυτά τα χρόνια και κυρίως μέσα στη διάρκεια της πανδημίας, συζητούσαμε μέσα στη Βουλή και φέρανε σωριδών διάφορα νομοσχέδια για το Μητρό των Αθλητικών Σωματείων, για το πόσα τα χρόνια θα ισχύει η θητεία ενός Προέδρου ή του Διοικητικού Συμβουλίου, για το πώς θα αντιμετωπιστούν φαινόμενα της οπαδικής βίας, αλλά χωρίς επί της ουσίας να αγγίζουμε την πραγματική έννοια και τα μέτρα που πρέπει να πάρθουν για την οπαδική βία, και αφήναμε απ' έξω, δηλαδή ποτέ, εγώ τουλάχιστον από το 2015 που είμαι βουλευτής και είχα χειριστεί πολλές φορές τα αθλητικά νομοσχέδια εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ποτέ δεν συζητήσαμε για το πώς θα φτιάξουμε τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, το πώς θα χρηματοδοτήσουμε τα ερασιτεχνικά σωματεία, το πώς θα διαμορφώσουμε συνθήκες και προϋποθέσεις. Μισό λεπτό, γιατί μας βρίσκεται όλους σύμφωνους και ούτως ή άλλως συμβαίνει. Μη λέμε τώρα δηλαδή και πράγματα που δεν συμβαίνουν. Χρηματοδοτείται και μάλιστα όχι μόνο από το κρατικό κορβανά, και διάφορες εταιρείες χορηγούν χρήματα για να υπάρχει ένας τεχνικός αθλητισμός, και είναι και σε αρκετά υψηλό επίπεδο όλο αυτό. Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε σε όλα. Θέλω να επιμείνω Απλώς το λέω στην κουβέντα που κάνουμε, διότι είναι χιλιάδες τα ερασιτεχνικά σωματεία που έχουν βάλει λουκέτο στην κυριολεξία, είναι σε διαρκή οικονομική ασφυξία. Το κράτος έχει να δώσει χρήματα εδώ και κάτι χρόνια. Όχι, δεν δίνει, είναι ψίχουλα. Τα ερασιτεχνικά σωματεία. Κύριε Συντυχάκη, επιτρέψτε μου. Τα ερασιτεχνικά σωματεία και χρηματοδοτούνται, και τα προηγούμενα χρόνια, επειδή έχει υπάρξει αντικείμενο έρευνας και δημοσιογραφικής, υπήρξαν δεκάδες σωματεία τα οποία κατακλέβαν το κράτος. Σωματεία με σφραγίδα δηλαδή, τα οποία χρηματοδοτούνταν. Λοιπόν, δεν θέλω όμως. Αφήστε με να συντονίσω λίγο τη συζήτηση. Με μπερδεύετε, κύριε Συντυχάκη. Η χρηστή διαχείριση με τέτοιο πειθαρχία. Τρόπο. Ναι, αλλά αφήστε με να μιλήσω όμως. Αφήστε με να κατευθύνω εγώ τη συζήτηση. Την κατευθύνετε εσείς, αλλά να με αφήνετε να ολοκληρώσω και να πω την άποψή μας. Κύριε Συντυχάκη, σας έχω αφήσει, μιλάτε, δεν σας έχω διακόψει καθόλου. Αλλά προσπαθώ να τη συντονίσω κάπως τη συζήτηση. Και θέλω να επιμείνω. Παρακαλώ. Δεν θέλω να μιλήσουμε για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Δεν σας φώναξα γι' αυτό άλλωστε. Σας φώναξα για τον επαγγελματικό αθλητισμό και γι' αυτό που έχετε δηλώσει. Το έφερα σε αντιδιαστολή. Ωραία, στο ερώτημα το που μου κάνατε. Και ότι πού θα βρουν δουλειά οι εργαζόμενοι εάν σταματήσει ο επαγγελματικό αθλητισμό. Και σας λέω ότι το να καταργηθεί ο επαγγελματικός αθλητισμός δεν σημαίνει ότι σταματάει ο αθλητισμός, δεν σημαίνει ότι σταματάνε τα κρατικά. Είναι προφανή αυτά που μου λέτε όμως. Το έχω διακρίνει πριν το πείτε. Προφανή, αλλά απαντάω στο ερώτημα το οποίο θέσατε εσείς. Εν πάση περιπτώσει, άρα λέω ότι καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα. Είναι η απάντηση. Λέω ότι καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν τόλμησε να κόψει το νήμα που συνδέει τα επιχειρηματικά συμφέροντα με τον αθλητισμό. Ωραία. και τους οπαδικούς στρατούς. Ωραία, και κατά τη γνώμη σας μπορείτε να μου πείτε πρακτικά πώς γίνεται αυτό? Πολλά νομοθετήματα που ήρθαν διαχρονικά, διεθνείς, ευρωπαϊκές συμβάσεις, δεν μπόρεσαν να το αντιμετωπίσουν αυτό το, ναι, το ζήτημα. Εσείς πώς προτείνετε να το κάνουμε, σας ρωτάω? Να κοπεί ο ομφάλιος λόρος. Να κοπεί ο ομφάλιος λόρος. Πρακτικά, κύριε Συντυχάκη μου, πώς να το κάνουμε? Των επαγγελματικών, να κοπεί ο ομφάλιος λόρος του επαγγελματικού αθλητισμού
με, της επιχειρηματικής δραστηριότητας με αυτό που λέμε οπαδική βία. Μάλιστα. Ξέρετε, η οπαδική βία δεν γεννιέται από μόνη της. Γι' αυτό λέμε ότι η λεγόμενη οπαδική στρατή, επίσημη ή ανεπίσημη, δεν έχουν καμία σχέση με τον αθλητισμό. Δηλαδή, κανείς δεν γεννιέται κατά κινδύος και κανείς δεν γεννιέται να μπει σε ένα οπαδικό στρατό. Είναι τόσο αυτονόητα αυτά που λέτε. Όχι, με συγχωρείτε, δεν είναι αυτονόητο. Δεν είναι αυτονόητο, διότι η κυβέρνηση παρουσιάζει μέτρα με αφορμή τη δολοφονική επίθεση του Ρέντι από καθοδηγούμενες ομάδες οργανωμένων οπαδών, που όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, αλλά αντιθέτως, επιτρέψτε μου, κουκουλώνουν την κατάσταση. Ωραία, και την κουκουλώνουν, διότι ζήσαμε ιδιώνυμα, τα θυμάστε, ζήσαμε ιδιώνυμα το 2006. Μόλις φτιάξανε τα ιδιώνυμα. Ήταν η μόνη περίοδος που μετά είχαμε πάρα πολλά οπαδικά επεισόδια. Όχι, κάνετε λάθος. Το 2007 είχαμε ραντεβού θανάτου οπαδών Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Λαβρίου. Και είχαμε τον Μιχάλη Φιλόπουλο. Είχε μόλις καταργηθεί από ό,τι κατάλαβα. Πάμε στο 2015. Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ο νόμος Κοντονή, που υποτίθεται ότι αυστηροποίησε τους ελέγχους, τους δέσμους των οπαδών και στη λειτουργία τους. Θεσπίστηκε το ηλεκτρονικό εισιτήριο και η κάρτα φιλάθλου. Και μετά από κάποια χρόνια είχαμε στον τελικό κυπέλλου στο Βόλο μεταξύ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ πολλούς οπαδούς μαχαιρωμένους, τραυματισμένους και από θαύμα θρυνήσαμε. Δεν μου δώσατε, μου δίνετε διάφορες απαντήσεις. Όχι, σας λέω το πολύ απάντηση απλό πράγμα. Ή θα κοπεί ο ομφάλιος λόγος. Σας έχω ρωτήσει πάνω από 10 φορές πώς, αλλά δεν μου λέτε. Είναι ζητήματα πολιτικής απόφασης και μπορώ να σας πω, θα το πάω και πιο πέρα, σε ένα σύστημα που πραγματικά υπηρετεί αυτό που λέμε την επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν μπορεί να το κάνει. Γι' αυτό μάλιστα πιθανά και εσείς δεν το καταλαβαίνετε. Ωραία, αυτό. Ο κύριος Μανώλης Συντυχάκης. Ο αθλητισμός λοιπόν δεν είναι εμπόρευμα σε πάγκο, ούτε οι άνθρωποι αναλώσιμα αντικείμενα. Δεν είμαι σίγουρος. Ο αθλητισμός είναι πνευματική, σωματική διαπαιδαγώγηση και μοχλός ομαλής κοινωνικοποίησης των νέων. Έτσι τουλάχιστον το αντιλαμβανόμαστε. Ναι, ας διαλύσουν τις ΠΑΕ και τις ΚΑΕ. Μάλλον συγχαίεται. Να διαλύσουν τις ΠΑΕ και τις ΚΑΕ. Κύριε Συντυχάκη, δεν με έχετε αφήσει να πάρω ανάσα. Δηλαδή, πραγματικά, ναι, δηλαδή, αυτό που σας λέω δεν γίνεται κατανοητό. Λέω. Σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστώ. Έχει καταγραφεί η άποψή σας. Δεν είμαι σίγουρος ότι συμφωνώ, ούτε εγώ. Είναι δύο διακριτά πράγματα και εσείς επιμένετε. Άλλο θέμα, εσείς μπορεί να μην συμφωνείτε. Εσείς συνεχίζετε να επιμένετε στο να συγχαίρετε τον ΚΚΕ. Δεν γίνεται έτσι να κάνουμε κουβέντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Συντυχάκη. Ο κύριος Μανώλης Συντυχάκης, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Να είστε καλά. Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς εννοεί το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ρώτησα πάρα πολλές φορές για να καταλάβω πώς θα γίνει αυτό που λένε και επίσης γιατί δεν αφήνουν ελεύθερους τους ανθρώπους, εάν θέλουν, να παράγουν προϊόν αθλητικό, το οποίο σε όλο τον κόσμο το λατρεύουν οι άνθρωποι. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει διαφορετική άποψη. Θα πάμε σε ένα πολύ συναφές θέμα. Θα μου πείτε τι σχέση έχει τώρα μια βόμβα που μπήκε το πρωί στον Πειραιά με τη βία. Τελικά, από ό,τι φαίνεται, μάλλον όλα έχουν μια τέτοια σχέση. Τουλάχιστον αυτό μας λέει μέχρι τώρα η κυβέρνηση και η ελληνική αστυνομία. Η κυρία Κατερίνα Νόντα είναι συνάδελφος, δημοσιογράφος από το Μέγκα. Γεια σου, Κατερίνα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Περίπου στη μία τα ξημερώματα, στη μία και τέταρτο τα ξημερώματα έγιναν όλα. Οι κάτοικοι του ΠΕΑ πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους από τη σφοδρότατη έκρηξη. Να σας πω ότι άγνωστοι προσέγγισαν την είσοδο κτηρίου, στο οποίο στεγάζονται διάφορες επιχειρήσεις, τα λέγαμε, στο 1961. Μιλάμε για κατάστημα με υποβλήματα, δύο ναυτιλιακές εταιρείες, μια εταιρεία και. Δεν την ακούμε καλά την Κατερίνα, πρέπει να επανέλθουμε στη σύνδεση. Γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνουμε τι ακούμε. Έχω έτσι κι αλλιώς σε σύνδεση με Skype τον καθηγητή πυρηνικής φυσικής και οπλικών επιστημών, τον κύριο Θεόδωρο Λιόλιο. Τον έχετε δει αρκετές φορές εδώ. Μας βοηθάει συνήθως με τέτοια θέματα τα οποία είναι λίγο εκρηκτικά, θα έλεγα. Και συγγνώμη για το λογοπαίγνιο. Κύριε Λιόλιο, να ρωτήσω κάτι. Αυτή η βόμβα έτυχε να μην περνάει κόσμος από εκεί, έτυχε να μην είναι κάποιος από πάνω. Τι ζημιά θα μπορούσε να προκαλέσει σε μια κλασική αστική πολυκατοικία που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, του Πειραιά? Μπορούσε να σκοτώσει πολλούς? Τι βόμβα ήταν αυτή? Καλησπέρα. Με τα στοιχεία που έχουμε από τα μέσα ενημέρωσης, έχουμε προσομοιώσει την έκρηξη. Ξέρουμε με πολύ καλή προσέγγιση περί τίνος πρόκειται και σε λίγο θα φύγω εγώ από την εικόνα για να σας δείξω την περιοχή πριν και μετά την έκρηξη, έτσι όπως έχει καταγραφεί από τον δορυφόρο. Θα σας δείξω ποιες περιοχές κινδύνευσαν. Και, εν πάση περιπτώσει, ακούστηκαν και κάποιες υπερβολές για μεγάλες ποσότητες εκρηκτικών. Το ότι έσπασαν τα τζάμια που θα σας δείξω σε λίγο σε μεγάλες αποστάσεις, δεν σημαίνει ότι η ποσότητα ήταν πολύ μεγάλη.
διότι το υπολογίσαμε ως εξής. Καταρχήν, ας φύγω εγώ από την οθόνη, δεν χρειάζεται, θα φύγω αμέσως για να σας δείξω το δορυφορικό χάρτη και να πάμε στο σημείο 0. Στον Άγιο Σπυρίδωνα είναι αυτό από πίσω ακριβώς. Φίλωνος 61-65, θα σας πάω να περπατήσουμε εκεί λίγο, να το δούμε το μέρος, για να δείτε λίγο και το κατάστημα. Προβόμβας αυτό, έτσι. Εδώ είναι, ναι, είναι λίγους μήνες πριν την έκρηξη, είναι από το Μάιο του 23. Ωραία. Και θέλω λίγο να καταλάβει ο κόσμος που έγινε η έκρηξη. Η έκρηξη έγινε εδώ, σε αυτό το σημείο που βλέπετε. Σε το οποίο τι κατάστημα είναι εκεί για να δούμε, γιατί... δεν είναι κατάστημα, είναι πολυκατοικία 51 η περιοχή αυτής της Φιλόνος. Βλέπω μια ταμπέλα, γι' αυτό σας το λέω. Ναι, τα καταστήματα δεν έχουν καμία σχέση με αυτή την έκρηξη εδώ. Θα δείτε ότι έχει προκληθεί μια έκρηξη σε αυτό εδώ το σημείο. Mm. Δηλαδή στην είσοδο της πολυκατοικίας και όχι στα καταστήματα. Είμαστε εδώ. Μάλιστα. Τα καταστήματα δίπλα, δεν ξέρουμε ακριβώς ποιος την έβαλε τη βόμβα και γιατί, αλλά θα σας πω όμως ότι η έκρηξη έγινε μέσα σε αυτή την πολυκατοικία. Θα πάω πάλι πιο πίσω για να σας δείξω λίγο την είσοδο. Αυτή εδώ είναι η είσοδος. Μάλιστα. Νομίζω ότι βλέπετε τώρα. Τη βλέπω και καταστάθηκαν τα καταστήματα από ένθιν και κακήθεν, από δύο πλευρές. Λοιπόν, αυτή η είσοδος της πολυκατοικίας εδώ είναι το σημείο 0. Είναι όπου τοποθετήθηκε η εκρηκτική συσκευή, αυτή η αυτοσχέδια εκρηκτική συσκευή, η οποία προκάλεσε την καταστροφή της εισόδου αυτής της πολυκατοικίας, η οποία στεγάζει διάφορα κρίσιμα γραφεία, όπως θα το διαπιστώσετε σιγά σιγά δημοσιογραφικά. Υπήρξε λοιπόν μια έκρηξη. Ναυτιλιακές, κατάλαβα, δικηγορικά γραφεία. Δεν ξέρω αν μπορώ να καταλάβω, ναι, τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτά είναι θέματα δημοσιογραφικού και αστυνομικού ενδιαφέροντος. Θα μείνω στα επιστημονικά. Ήταν ένα κρίσιμο σημείο. Κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να φυλάσσετε καλύτερα. Αλλά αυτό είναι μια προσωπική άποψη, διότι ασχολούμαι με θέματα ασφαλείας, όπως ξέρετε, τόσα χρόνια προφανώς, στο στρατό και στο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, θα σας πω λίγο τώρα να το δείτε πώς ήταν πριν. Η έκρηξη έγινε εδώ, τα διπλανά καταστήματα καταστράφηκαν προφανώς. Και τώρα, αφού βγούμε πάλι από την εικόνα αυτή, θα δείτε την προσομοίωση που έχει κάνει το στρατιωτικό λογισμικό που έχουμε. Εδώ είναι το σημείο 0 και θα σας πω γιατί προσομοιώσαμε μια έκρηξη 22 περίπου κιλών. Θα σας πάω στην επόμενη εικόνα. Εδώ βλέπετε το λογισμικό που έχουμε προσομοίωσης όπλων. Νομίζω το βλέπετε αυτή τη στιγμή. Το βλέπω πολύ καθαρά, αλλά δεν καταλαβαίνω τίποτα. Θα σας πω αμέσως, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, είχαμε 67, μια διάμετρο 67 εκατοστών. Είναι πολύ απλό για μας να δώσουμε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή το πρόβλημα να προκαλέσει μια επιφανειακή έκρηξη σε ενισχυμένο σκυρόδεμα που θα προκαλέσει έναν κρατήρα διαμέτρου 67 εκατοστών. Και όπως βλέπετε εδώ, αυτό έκανε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, είναι από τα πιο αξιόπιστα, αυτό έχει προκύψει από πειράματα όπλων. Και μας δίνει περίπου 21 κιλά TNT ισοδύναμη. Να δείξω και εγώ, αυτό, αν μπορούμε να το βλέπουμε, να το βλέπω εδώ στο βίντεο wall μου, για να δείξω τι εννοεί ο κύριος Λιόλιος. Έχει βάλει σε ένα λογισμικό το σημείο και τον κρατήρα που δημιουργήθηκε και από μόνο το λογισμικό του εξηγεί ή τέλος πάντων του λέει τι ακριβώς συνέβη σε αυτή την έκρηξη. Δηλαδή πόσο εκρηκτικά υπήρχαν, πόσο ήταν το οστικό κύμα, υποθέτω, και διάφορα τέτοια. Ακριβώς. Αυτό είναι ένα από τα λογισμικά που χρησιμοποιούμε και στις ένοπλες δυνάμεις και στο κέντρο ελεγχόπλου και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στα προγράμματα επιστημών ασφαλείας που διδάσκουμε τα πιστοποιητικά. Επιστρέφω εδώ. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής λοιπόν, από τα εκατοντάδες πειράματα που έχουν γίνει στις ένοπλες δυνάμεις, κυρίως της Αμερικής, δείχνει ότι είχαμε 21 περίπου TNT equivalent, δηλαδή 21 κιλά. Τι θα πει αυτό? 21,05 κιλά. Ακριβώς. Με τα 21,5 κιλά όμως, αφού πώς προκύπτει, όπως σας είπα, από τη διάμετρο του κρατήρα και από το βάθος. Είναι καλά γνωστά τα πειράματα αυτά. Τι έχουμε μετά? Αφού διαπιστώνουμε πόσα κιλά ισοδύναμο TNT, έχουμε τις εξής περιπτώσεις. Είτε να είναι άνφο, δηλαδή ένα σακί με λίπασμα φωσφορούχο, στο οποίο μπαίνει ένα δυναμητάκι και προκαλεί μια έκρηξη. Είναι το πιο κοινό που έχουν οι τρομοκράτες, ξέρετε. Και ναι, είναι γνωστό και από τις σειρές ακόμα. Ναι, βάζουν ένα δυναμητάκι μέσα. Αυτό όμως είναι περίπου διπλάσια ποσότητα χρειάζεται ή και λίγο λιγότερο. Δηλαδή περιμένω να είναι άνφο. Η πρώτη πρόβλεψη είναι πρόβλεψη. Επιτρέψτε μου, είναι πολύ εύκολο για μένα να βρω ότι είναι αν ήμουν εκεί. Αλλά τώρα, επειδή μόνο δημοσιογραφικά μπορώ να στηριχτώ, έχουμε ίσως ένα σακί με άνφο, με ένα δυναμητάκι μέσα, ή σε λατινοδυναμίτιδα. Το πιο πιθανό και πιο εύκολο είναι να πάρει κανείς λίπασμα, όπως σας είπα, και με το λίπασμα αυτό να βάλει ένα δυναμητάκι και να προκαλέσει ακριβώς αυτή την έκρηξη. Καλά, μην τα λέμε λοιπόν και αυτά, γιατί δίνουμε και ιδέες ενδεχομένως. Να ρωτήσω... Είναι στο Wikipedia, αγαπητέ μου, αυτά τα είμαι πράγματα. Είμαι σίγουρος ότι καλά στο Ιντερνετ μπορεί να βρει οτιδήποτε. Θέλω να ρωτήσω την αρχική ερώτηση.
αυτού του τύπου η βόμβα, τι ζημιά μπορεί να προκαλέσει? Δηλαδή, αν είχε κόσμο εκεί γύρω, θα πέθαιναν. Εκεί πάμε τώρα. Τώρα θα πάμε εκεί. Αφού υπολογίσαμε λοιπόν πόσο είναι περίπου τα εκρηκτικά, λέμε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή αυτή η έκρηξη, τι οστικό κύμα και θράσματα προκάλεσε εκείνη τη στιγμή, και πάμε αντίστροφα. Θα φύγω και πάλι εγώ από την οθόνη. Για να δείτε λοιπόν εδώ, αυτό που βλέπετε, έδωσε μια κόκκινη ζώνη ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, περίπου 15 μέτρα από το σημείο. Ναι, μέχρι 0, το απέναντι πεζοδρόμιο. Εντός του οποίου όποιος βρεθεί θα δεχτεί τέτοιο οστικό κύμα που θα του προκαλέσει σοβαρές βλάβες στην υγεία. Όμως εντός της κίτρινης ζώνης, περίπου 25 μέτρα από το σημείο 0, αρχίζουν και σπάνε τα τύμπανα και μειώνονται δραματικά οι επιπτώσεις στην υγεία από το οστικό κύμα. Αυτό που βλέπετε γύρω στην μπλε ζώνη είναι μια ακτίνα 140 μέτρων. Προσέξτε, η προσομοίωση αυτή, έτσι όπως γίνεται, είναι σε επίπεδη επιφάνεια. Δεν λαμβάνει ακόμη υπόψη τα κτίρια τα οποία θα προκαλέσουν απόσβεση του οστικού κύματος. Και μετά λοιπόν, 140 μέτρα από το σημείο 0, αν δεν υπήρχαν τα κτίρια, όλα τα τζάμια θα είχαν αρχίσει να σπάνε. Βέβαια, το οστικό κύμα θα κινούταν κυκλικά προφανώς. Ναι, έτσι λοιπόν, άκουσα ορισμένους καλούς δημοσιογράφους να παραξενεύονται ή να προσπαθούν να ερμηνεύσουν την καταστροφή σε τζαμαρίες σε μεγάλες αποστάσεις με το οστικό κύμα. Δεν είναι έτσι. Το οστικό κύμα δεν μπόρεσε να καταστρέψει στις αποστάσεις αυτές που είπανε. Ήτανε θραύσματα. Κάτι που το ξεχνούν πολύ συχνά, ξέρετε. Πολύ συχνά ξεχνούν όσοι κάνουν μια ανάλυση εκρήξης ότι το οστικό κύμα έχει πολύ μικρή ζώνη καταστροφής. Αυτό που μας απασχολεί, ακόμη και στα βλήματα πυροβολικού, αν θέλετε. Είναι τα θραύσματα, προφανώς. Είναι τα θραύσματα τα οποία έχουν πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες και αποστάσεις. Ωραία. Αυτή είναι η κατάσταση που έχουμε τώρα εγκληματολογικά. Έχω και την τελευταία ερώτηση και με αυτό θα κλείσουμε. Από την εμπειρία σας, πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών ή για τρομοκρατική ενέργεια? Αυτό είναι αστυνομική προσέγγιση και θα πρέπει να αναζητήσει κανείς γιατί αυτός ο στόχος, ποιοι μένουν εκεί και για ποιο λόγο μπορεί κανείς να επιτεθεί. Αυτό διαφεύγει αυτή τη στιγμή από τη δική μου προσέγγιση. Θα μπορούσα να πω πολλά, αλλά δεν έχω άποψη ακόμη. Λόγω της μεθοδολογίας σας ρώτησα περισσότερο, δηλαδή. Πρωτόγονη. Πρωτόγονη, σας είπα. Ο καθένας θα μπορούσε να το κατασκευάσει. Μάλιστα. Θα μπορούσε να είναι ένας κοινός εγκληματίας μέχρι ένας τρομοκράτης. Βέβαια, προσέξτε, τρομοκρατική επίθεση ορίζεται διαφορετικά. Είναι για λόγους θρησκευτικούς, πολιτικούς, ρατσιστικούς κτλ. Η τρομοκρατική επίθεση διαφέρει από ένα έγκλημα μεγάλης κλίμακας. Αυτό που προκλήθηκε λοιπόν εδώ τώρα, δεν μπορεί κανείς να πει ότι ήταν τρομοκρατική επίθεση, αν δεν συνδεθεί με αυτά που σας είπα. Πολιτικά, ρατσιστικά, θρησκευτικά. Ο κύριος Θόδωρος Λιόλιος, καθηγητής πυρηνικής φυσικής, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσασταν τρομερά επεξηγηματικός και πραγματικά σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ελπίζω τώρα να ακούω καλύτερα την Κατερίνα Νόντα. Κατερίνα, καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα, ελπίζω να με ακούτε κι εσείς τώρα. Σε ακούω καμπάνα τώρα. Μόλις μας έλεγε ο κύριος Λιόλιος, και δεν ξέρω αν έχει τέτοια πληροφορία δημοσιογραφικά, ότι κατά τη γνώμη του ο στόχος αυτός θα έπρεπε να φυλάσσετε πολύ καλύτερα. Τι εννοεί, έχουμε κάποια πληροφορία, υπάρχει κάτι εκεί το οποίο θα έπρεπε να φυλάσσετε? Κοίτα, εκεί υπάρχει συγκρότημα με κατάστημα υποδημάτων στον κάτω όροφο, εκεί όπου τοποθετήθηκε η βόμβα. Και ποιος να τώρα, δεν φαντάζομαι να σχετίζεται με αυτό, ότι κάποιος που είχε παντόφλες δίπλα, δεν νομίζω. Ναι, υπάρχουν όμως δύο ναυτιλιακές εταιρείες, υπάρχει μια ασφαλιστική εταιρεία και δικηγορικά γραφεία. Οπότε ο στόχος, η ασφάλεια αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζει ποιος είναι ο στόχος. Καλά, προφανώς, όχι οι κασίες. Οι αστυνομικοί του ΤΕΜ έχουν περισυνελέξει πολλήματα, έχει ξεκινήσει φυσικά η έρευνα της ασφάλειας. Συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας αλλά και μαρτυρίες. Εδώ κατάθεση πρέπει να πούμε ότι θα δώσουν όλοι οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων. Πρέπει να διαπιστωθεί ποιος ήταν ο στόχος και αν κάποιος από αυτούς είχε ανοιχτούς λογαριασμούς. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε επίσης ότι το συγκεκριμένο κτίριο είχε γίνει στόχος αγνώστων και στις 8 Ιουλίου του 2020. Είχαν βγάλει κάποια άκρη τότε, Κατερίνα? Όχι. Οι δράστες τότε είχαν τοποθετήσει γκαζάκια. Και η έρευνα δεν είχε καταλήξει τότε στο ποιος ήταν ο στόχος της επίθεσης και είχε κλείσει. Οπότε τώρα οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι η τωρινή επίθεση είναι άμεσα συνδεδεμένη με εκείνη του 2020. Βίντεο έχουν? Έχουν κάποια βίντεο που εξετάζουν. Ενώ την προηγούμενη φορά δεν είχαν? Είχαν κάποια βίντεο τα οποία προφανώς δεν τους οδηγούσαν στο συμπέρασμα ότι είναι κοντά στη σύλληψη κάποιου. Δεν είχε εντοπιστεί τίποτα και η έρευνα είχε κλείσει. Μιλάμε για 3 χρόνια πριν, ήταν και περίοδος κορονοϊού τότε, αν δεν κάνω λάθος, ήταν το 2020.
Ναι, αυτές οι καταραμένες κάμερες, αν υπήρχαν, αν είχαν τοποθετηθεί, θα είχαμε λύσει όλα αυτά τα προβλήματα πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό ερευνούν τώρα. Πάντως, το ευτύχημα είναι αυτό που είπατε και εσείς, ότι δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί. Και πρέπει να πούμε εδώ ότι αποτύχει πραγματικά. Δεν τραυματίστηκε ένας άστεγος που είχε βρει καταφύγιο στο σημείο. Πρόλαβε να φύγει δευτερόλεπτα πριν σκάσει η βόμβα. Πώς το κατάλαβε ή έφυγε τυχαία προφανώς. Τυχαία. Να είναι καλά ο άνθρωπος και ευτυχώς. Κατερίνα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Συνέχισε το ρεπορτάζ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Σας είπα από την αρχή της εκπομπής ότι σήμερα θα ανοίξουμε το φάκελο Τέμπη. Και θα πρέπει πραγματικά να επιμείνουμε σε αυτό, διότι ακούστηκαν πολλά. Ακούστηκαν οι γνωστές κορώνες, οι γνωστές παραφωνίες. Η αλήθεια είναι συνήθως πιο απλή από αυτή που περιμένουμε. Ήδη έχουμε κάποια πρώτα δείγματα ότι υπάρχουν ένοχοι όντως και θα το δούμε σε λίγο. Επιστρέψαμε εδώ και σας προανήγγυλα και πριν τον break αλλά και στην αρχή της εκπομπής ότι θα συζητήσουμε ξανά επισταμένως το θέμα των Τεμπών, του δυστυχήματος, του τραγικού δυστυχήματος. Έχω την αίσθηση ότι ήμασταν τόσο συγκλονισμένοι πέρυσι την Άνοιξη με αυτό, που απορώ πως 6 μήνες μετά, έχει περάσει, θα μου πείτε, χρόνος και είναι πανδαμάτορο χρόνος, δεν έχει καμία σημασία για τους ανθρώπους τι συνέβη στο πολύ παρελθόν τους. Συναισθηματικά ήμασταν πολύ φορτισμένοι τότε. Η δουλειά μας όμως, των δημοσιογράφων, είναι να επιμένουμε στη συνέχεια για αυτά που συμβαίνουν. Και θέλω να καλησπερίσω στο στούντιο έναν έγκριτο δικηγόρο, ένας πολυπράγμων άνθρωπος, ο κ. Λουκάς Αποστολίδης. Γεια σας, καλώς σας βλέπω. Χαίρομαι που είστε μαζί μας. Εγώ χαίρομαι για τον λόγο σας, το δημόσιο λόγο σας. Αυτό το βιβλίο, νομίζω ότι δεν το προλάβατε, το έδωσε την προηγούμενη Κυριακή μια εφημερίδα, αλλά έχω την αίσθηση ότι αν το αναζητήσετε θα το βρείτε. Μαρτυρία από το ματωμένο φοιτητικό κίνημα 1967-1974. Πάρτε τηλέφωνο στην Εφημερίδα των Συντακτών και ζητήστε το, τέλος πάντων. Είναι ενδιαφέρον να το έχετε στη βιβλιοθήκη σας και ξεφυλίστε το κιόλας. Ξέρω ότι δεν διαβάζουν οι άνθρωποι, κύριε Αποστολίδη, αλλά. Δυστυχώς. Είμαστε προσιλωμένοι στα ηλεκτρονικά μέσα. Αν υπάρχει στο τραπεζάκι σου, κάποια στιγμή θα το ανοίξει. Θα το ανοίξει, ναι. Οπότε είναι αλήθεια. Ας το κρατήσουν οι άνθρωποι. Αυτή είναι αλήθεια. Πάμε στο θέμα μας όμως. Με τεράστια έκπληξη αντελήφθην ότι ενώ συζητήσαμε για τα Τέμπη πάρα πολύ και κατηγορήσαμε όλους μεταξύ μας, αφήσαμε πάντα απ' έξω με πάρα πολύ λαϊκίστικο τρόπο αυτούς που πραγματικά είναι η δουλειά τους να το κάνουν. Θα μου πείτε και του Υπουργού, δουλειά του είναι βεβαίως. Και ο Υπουργός φέρει ευθύνη που δεν έγινε. Άρα δεν είναι ο Υπουργός ο οποίος θα βάλει την υπογραφή ή θα τρέξει το διαγωνισμό ή θα εποπτεύσει ή θα παραλάβει σωστά κάτι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πληρώνονται γι' αυτό, δημόσιοι υπάλληλοι. Με έκπληξη λοιπόν αντιλαμβάνομαι ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα απαγγείλει κατηγορίες σε ανθρώπους οι οποίοι δεν κάναν τη δουλειά τους. Ενώ ανθρώπους που εργαζόντουσαν στο σιδηρόδρομο. Για εξηγήστε μου καταρχήν, μιλάμε για 2 διαφορετικές υποθέσεις. 2 διαφορετικές υποθέσεις, οι οποίες όμως έχουν απόλυτη συνάφεια μεταξύ τους. Διότι αν παράδειγμα η σύμβαση περιβόητη 717 για αυτήν είχε εφαρμοστεί, πέρα από το οικονομικό σκέλος που εξετάζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενδεχόμενα να μην είχαμε κανένα θύμα. Γιατί θα είχε ολοκληρωθεί το έργο της τηλεδιοίκησης, αλλά και στις φάσεις που ολοκληρώθηκε και μέχρι το 2019 παραλήφθηκε από το τριχοτομημένο ΟΣΕ, λειτουργήσε το σύστημα. Ξαφνικά το 2019 σταμάτησαν να δουλεύουν τα συστήματα ασφάλειας. Και έρχονται το πιο κρίσιμο κατά την άποψή μου πόρισμα των μηχανολόγων, οι οποίοι διαπιστώνουν από το λεγόμενο μαύρο κουτί της μίας αμαξοστοιχίας ότι κύριοι, παραλάβατε το συγκεκριμένο σύστημα τηλεδιοίκησης, λειτουργήσε και το 19 κάποια στιγμή σταμάτησε. Ποιοι είναι αυτοί που αποφασίσαν να το σταματήσουν? Μισό λεπτό, διότι οι μηχανολόγοι. Μπορεί ένας υπουργός να πει σταματήστε να το λειτουργείτε. Και αν είναι τόσο απλό, γιατί δεν τον κατηγορούμε να τον βάλουμε στη φυλακή να τελειώσει η δουλειά? Θα σας πω, δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί οι επανειλημμένες, παράδειγμα, η σύμβαση ξεκίνησε το 2014. Το 2016 θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί. Δηλαδή η σύμβαση ουσιαστικά, για να γίνουμε κατανοητής και στους τηλεθεατές, αφορά τα συστήματα ασφάλειας στο σιδηρόδρομο. Σωστά. Άρα αυτά τα συστήματα ασφάλειας στο σιδηρόδρομο ήμασταν υποχρεωμένοι και από ευρωπαϊκή οδηγία, πέρα του ότι τα κονδύλια ήταν ευρωπαϊκά, για να έχουμε συνάφεια με τον ευρωπαϊκό σιδηρόδρομο,
θα έπρεπε να βάλουμε αυτά τα συστήματα ασφάλειας. Διότι, αν θέλετε, οι αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Επιτροπών είναι το πιο ανασφαλές σιδηροδρομικό δίκτυο. Ναι, βεβαίως. Το είχαμε πει και τότε. Ωραία, εγώ αυτό που ρωτάω και θέλω να καταλάβω είναι το εξής. Βλέπω ότι οι Ευρωπαίοι, οι εισαγγελείς αυτοί, θα ασκήσουν ποινικές διώξεις σε υπαλλήλους του οργανισμού. Τι κάνανε αυτοί? Να σας πω, προσέξτε. Η υπόθεση αυτή είχε από το 2021 μπει στο αρχείο. Είχαν επισημανθεί από τους οργανισμούς, από τους συνδικαλιστές, από ελεγκτές, από πρόσωπα τα ίδια, στελέχη της ίδιας του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, με συγκεκριμένες καταγγελίες ότι κύριε Δουσόλεπτο, για να καταλαβαίνετε. Υπήρχε και από την αρχή διαφάνειας, η οποία είχε στείλει πόρισμα ότι δεν στον εκτελεστεί. Υπουργό, στον κύριο Καραμαλή, και λέει ότι κύριε, προσέξτε, έχουμε ανασφάλεια και εδώ υπάρχει πρόβλημα. Ωραία, εγώ αυτό που ρωτώ και θέλω να το δούμε για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Ασκούνται διώξεις σε υπαλλήλους του ΟΣΕ για τι πράγματα? Θα το δούμε εδώ. Ποινική δίωξη, λέει, σε βάρος 14 δημοσίων υπαλλήλων της ΕΡΓΟΣΕ για απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις. Επόμενη κάρτα. 4 δημόσιοι υπάλληλοι της ΕΙΔ ΕΠ. Για απιστία κονδυλίων. Συνεχίζουμε. 5 νόμιμοι εκπρόσωποι και υπάλληλοι της αναδόχου κοινοπραξίας για ηθική αυτουργία σε απάτη. Και συνεχίζουμε. Αυτές είναι οι κάρτες. Συγγνώμη. Τι καταλαβαίνω εγώ και γι' αυτό θέλω τη γνώση σας. Καταλαβαίνω ότι κοινοπραξία, ΟΣΕ, υπάλληλοι, όχι ο υπουργός απαραίτητα, θα τον δούμε τον υπουργό σε δεύτερη φάση, είχαν στήσει ένα παραμάγαζο, παίρναν τα λεφτά που έπρεπε να χρησιμοποιήσουν για να φτιάξουν αυτό το πράγμα και κάναν άλλα πράγματα. Και τελικά καταλήξαμε εκεί. Ακριβώς. Κοιτάξτε, το περιγράφετε πάρα πολύ καλά. Εγώ στην πρώτη μηνυτήρια αναφορά, την οποία κατέθεσα για συγκεκριμένα θύματα που εκπροσωπώ, ανέφερα ότι η μήνυση ήταν η μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, ξεκινώντας από τον υπηρεσιακό, αν θέλετε, παράγοντα, μέχρι την διοίκηση. Επέμενα όμως πάρα πολύ στα κέντρα των αποφάσεων και αυτό που λέω εγώ, αν θέλετε, στη δεξαμενή των μεγάλων συμφερόντων. Εδώ δεν μιλάμε για απαραίτητα για μεγάλα συμφέροντα. Δεν καταλαβαίνω αν είναι μεγάλα συμφέροντα οι υπάλληλοι της κοινοπραξίας. Όχι, υπάλληλοι, προσέξτε. Είναι όμως ο τρόπος, είναι ένα, αν θέλετε, είναι τρία διαφορετικά μέρη που συμφωνήσανε το Υπουργείο, παράδειγμα, η πολιτική ηγεσία, συμφώνησε σε παρατάσεις και νέες συμπληρωματικές συμβάσεις. Αυτό είναι ένα κρίσιμο θέμα. Δεν υπάρχει δυνατόν να αποφασίσει ένας οποιοδήποτε οργανισμός. Προφανώς και φέρει ευθύνη και θα τιμωρηθεί οργανισμός. Χωρίς να έχει το λόγο και στην άμυνα. Δεν υπήρχε περίπτωση όταν ήμουν υπουργός. Για τους υπουργούς το συζητήσαμε. Είπαμε ότι φταίνε αυτό, γίνονται στη Βουλή διάφορα πράγματα. Για τους υπαλλήλους δεν μίλησε κανείς. Αλλά τελικά φαίνεται ότι οι υπάλληλοι είχαν στήσει εκεί πέρα μια μπίζα. Εντάξτε, όχι, όχι. Θα μου επιτρέψετε, γιατί σας είπα προηγούμενο ότι υπάρχει μια συνάφεια στις δύο υποθέσεις. Ήδη αυτή τη στιγμή πιστεύω στα μέσα Ιανουαρίου του 2024 θα έχει ολοκληρωθεί όλη η δικογραφία με ποινικές διώξεις σχεδόν, όχι σχεδόν, σε όλες τις διοικήσεις που θα έχουν, αν θέλετε, ενδεχόμενα να συμπίπτουν, προσέξτε, να συμπίπτουν με στελέχη σε αυτές τις διοικήσεις. Άρα αυτό λέω. Εδώ θα έχουμε. Υπήρχε σαν μια υπήρχε μια ιεραρχία. Ακριβώς. Όπως το λέω. Σπάνια διάφορα. Όπως το λέω. Όλοι με τη χαρά. Ήταν ο σταθμάρχης, πάνω από τον σταθμάρχη ο επιθεωρητής. Μάλιστα. Πάνω από τον σταθμάρχη οι αναπληρωτές, τα στελέχη, οι διευθυντές, τα στελέχη. Και πάνω-πάνω πιθανόν η πολιτική ηγεσία θα το δούμε. Ασφαλώς, γιατί θα σας πω κάτι. Εμένα δηλαδή αυτό το στοιχείο από τη στιγμή που στέλνει το πόρισμα η Ευρωπαία Εισαγγελέας στη Βουλή και δεν υπάρχουν απλώς αποχρώσεις ένδειξης. Όχι, εδώ είναι, μιλάει για ποινικές διώξεις. Ακριβώς. Εδώ μιλάμε για ποινικές διώξεις που θα σας πω και τη διαδικασία. Θέλω να κάνετε λίγο υπομονή και να βάλετε μια τελεία για να δούμε με Skype την πρόεδρο του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών, την κυρία Μαρία Καριστιανού. Γεια σας, κυρία Καριστιανού. Καλησπέρα σας. Έχω και τον κύριο Λουκά Αποστολίδη εδώ στο στούντιο. Και θέλω να ρωτήσω, κυρία Καριστιανού, εγώ με έκπληξη είδα και για να σας είμαι ειλικρινής, στο δημόσιο διάλογο δεν τον είχα ακούσει, δεν είχα ακούσει αυτή την πτυχή. Με έκπληξη είδα ότι θα ασκήσουν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς διώξεις σε στελέχη, σε σταθμάρχες, όπως λέει ο κ. Αποστολίδης, σε ανθρώπους οι οποίοι δουλεύαν στον ΟΣΕ. Αυτοί οι άνθρωποι φαίνεται ότι, δεν ξέρω αν είχαν ή όχι,
πολιτικό πατρονάρισμα, αλλά σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι φαίνεται ότι δεν κάναν τη δουλειά τους. Σας ικανοποιεί το γεγονός ότι έφτασε τόσο γρήγορα, γρήγορα πολύ, η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη να βρει ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έφεραν αυτό το τραγικό αποτέλεσμα με τις παραλήψεις ή με τις ενέργειές τους? Ωραία. Δύο σχόλια σε αυτό. Πρώτον, μπράβο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που φαίνεται ότι όταν θέλεις να βρεις και ψάχνεις, βρίσκεις. Αλίμονο, προφανώς αυτή είναι η δουλειά. Υπάρχει μια σοβαρότητα όταν ασχολούνται με κάτι και, όταν και θέλουν να βγει η αλήθεια στο φως. Επομένως, πολλά μπράβο. Το δεύτερο, θα σας απαντήσω με ερώτηση. Έχετε και ένα νομικό στο πάνελ. Πείτε μου, θα μπορούσαν να κάνουν δίωξη σε πολιτικούς, δεδομένου ότι οι πολιτικοί μας έχουν την ασυλία, πρώτον? Και δεύτερον, εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι μπορούν κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι να έχουν στήσει αυτό το πανηγύρι το οικονομικό, όπως λέτε, και να έχουν καταχραστεί 15,7 εκατομμύρια χωρίς να έχει πάρει χαμπάρι κανένας υπουργός και κανένας... Μα ακόμα και αν δεν έχει πάρει χαμπάρι, κυρία Καριστιανού μου, και αυτό παράληψη είναι, η δουλειά του είναι να πάρει χαμπάρι. Ναι, αλλά εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Αν εσείς πιστεύετε ότι οι υπουργοί μας είναι... ηθικότατοι και δεν έχουν καμία σχέση με οικονομικά σκάνδαλα και ότι όλα τα οικονομικά σκάνδαλα αφορούν υπαλλήλους. Όχι, αλλά δεν μπορώ, να γενικεύσω. Δεν μπορώ να γενικεύσω ούτε να μηδενίσω το πολιτικό σύστημα. Ελπίζω και εύχομαι η δικαιοσύνη να εντοπίσει αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μετήχαν. Αλλά προς το παρόν έχει εντοπίσει αυτούς. Μακάρι να εντοπίσει όλους όσους συμμετείχαν. Ήθελα να δώσω μια απάντηση στην Πρόεδρο. Έλατε. Και θέλω να τη συγχαρώ για τον αγώνα που κάνουν. Πραγματικά να την συγχαρώ. Ήδη η Ευρωπαία Εισαγγελέας απίφθινε συγκεκριμένες κατηγορίες, όχι αποχρώσεις ενδείξεις, σε δύο υπουργούς και έφτασε στη Βουλή. Η Βουλή θα έπρεπε, κατά την άποψή μου, να προχωρήσει άμεσα σε προανακριτική επιτροπή, διότι η προανακριτική... Να πούμε ποιοι ήταν, πείτε τα. Είναι ο κύριος Σπύρτης και ο κύριος Καραμέλης. Μάλιστα. Οι δύο τελευταίοι υπουργοί. Οι δύο τελευταίοι υπουργοί, στους οποίους από τη στιγμή που έχεις πλέον κατηγορητήριο ουσιαστικά, το οποίο κατά ταπεινή μου άποψη δεν πρόκειται να αλλάξει. Αθώοι ακόμα άνθρωποι, και άστοση... τεκμήριο αθωότητας και για τους δύο τα λέμε αυτά. Ασφαλώς. Αλλά όταν έχεις μια τέτοια παραπομπή στη Βουλή, δεν πας σε Εξεταστική Επιτροπή. Ξέρετε γιατί? Η Εξεταστική Επιτροπή, σύμφωνα με το κανονισμό της Βουλής, αυτό που ουσιαστικά εξετάζει, σαν ένας εισαγγελέας πλημελιωτικής, εξετάζει τις πολιτικές ευθύνες και ενδεχόμενα αν υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις στην προανακριτική. Στη συγκεκριμένη περίπτωση καθυστερεί την εικόνα προς τα μπρος. Τώρα, σε σχέση με τους υπαλλήλους που είπε η κυρία Πρόεδρος, όλα αυτά τα στελέχη, κυρία Πρόεδρε, που παραπέμπονται από την Ευρωπαία Εισαγγελέα, είναι άτομα τα οποία αποφασίζανε. Άτομα, ακούστε με λίγο, επειδή γνωρίζω, άτομα τα οποία εισηγούντο στο Διοικητικό Συμβούλιο του τριχοτοπημένου ΟΣΕ και ο τριχοτοπημένος ΟΣΕ έφτανε προς την πολιτική ηγεσία για να εγκρίνει τις καινούργιες συμβάσεις, τις καινούργιες παρατάσεις, για να εγκρίνει τα χρήματα. Και θα δείτε στο τέλος ότι τουλάχιστον 6-7 άτομα από αυτά που παραπέμπονται από τους 23 από την Ευρωπαία Εισαγγελέα θα αντεμώσουν και άλλο κατηγορητήριο από την διαδικασία των πραγματικών αιτιών στο μεγάλο αυτό τραγικό γεγονός που λέγεται ΤΕΠΗ και σηματοδοτεί πραγματικά την ανεπάρκεια της πολιτείας μας συνολικά. Θέλω να ξαναγυρίσω στην κυρία Καριστιανού και να επιμείνω λίγο στο αρχικό ερώτημα. Είστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο κινείται μέχρι τώρα η δικαιοσύνη ή θεωρείτε ότι, όπως σε πολλές περιπτώσεις, καθυστερούμε χωρίς λόγο? Λοιπόν, πριν απαντήσω σε αυτό, θέλω να κάνω μου έδωσε λίγο μία... μου δημιούργησε ένα ερώτημα ο κύριος Αποστολίδης. Θεωρείτε δηλαδή ότι αυτός ο οποίος κάνει τις εισηγήσεις, τις κακές εισηγήσεις, τις οποίες εγώ σαν μάνα θα πω
ότι στο δικό μου μυαλό δεν μπορεί να υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο να καθυστερεί μία, να ολοκληρωθεί μια σύμβαση συγκρινόμενο σε σχέση με την αξία μιας ανθρώπινης ζωής. Γιατί μέσα σε ένα τρένο που τρέχει με 160 χιλιόμετρα την ώρα και μπορεί ο άλλος στο οτιδήποτε να σκοτωθεί, δεν υπάρχει κανένας λόγος για μένα. Κανένας, όχι και να μου πούν. Αλλά αυτός που κάνει τις εισηγήσεις έχει μεγαλύτερη ευθύνη από την πολιτική ηγεσία η οποία τελικά ακούει τις εισηγήσεις και τις κάνει δεκτές. Αν μου επιτρέπετε, κυρία Πρόεδρε, εγώ κατέθεσα πρώτο στη μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, λέγοντας κύριε και φωτογραφίζοντας. Πολύ σωστά βάζετε το ερώτημα. Είμαι σίγουρος ότι μπορείτε να ανθρώπους, το συζητήσετε και κατηδίαν όλο αυτό. Στους ανθρώπους, στα στελέχη που παίρνανε αποφάσεις. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι τα διοικητικά συμβούλια. Ποιος εγκρίνει τις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων και εποπτεύει αυτές τις αποφάσεις? Είναι η πολιτική ηγεσία. Η Ευρωπαία Εισαγγελέα, και θα ξαναεπαναλάβω, λέει ότι κύριοι, υπάρχουν δύο υπουργοί που έχετε ευθύνες για την οικονομική διαχείριση. Μην το επαναλάβουμε, γιατί με πιέζει τρομερά πολύ ο χρόνος. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Καριστιανού, όχι μόνο για την παρουσία της εδώ, αλλά και για το γεγονός ότι άνθρωποι σαν την κυρία Καριστιανού κρατάνε ζωντανή μια μνήμη την οποία η υπόλοιπη κοινωνία θα είχε ξεχάσει. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Θα επικοινωνήσουμε ξανά, γιατί είμαι σίγουρος ότι το θέμα θα έχει συνέχεια. Θέλω να παραμείνετε εδώ και θέλω να δούμε τον κύριο Αλέξανδρο Τζαμπαζλή, είναι ο Γενικός Γραμματέας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών και θέλω απλώς να πάρω μία άποψη από τον κύριο Τζαμπαζλή για αυτά που ακούστηκαν και στην εκπομπή, αλλά για αυτά που λένε και οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς. Γινόταν τέτοιο πανηγύρι μες στον ΟΣΕ? Υπάρχει κάποια εξήγηση? Εμένα ρωτάτε, φανταζόμουν. Ναι, ναι, εσάς. Καλησπέρα καταρχήν. Δεν άκουσα τι είπε η κυρία Καριστίνου προηγουμένως, οπότε δεν έχω καθόλου άποψη. Δεν έχει σημασία τι είπε η κυρία Καριστιανού. Συγγνώμη. Εγώ η ερώτηση που κάνω είναι η εξής. Οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς ασκούν ποινικές διώξεις σε 23 άτομα, πολλά από τα οποία είναι εργαζόμενοι του ΟΣΕ. Και τις έργωσε. Και τις έργωσε. Περισσότεροι. Δεν είναι του ΟΣΕ, ναι. Ωραία. Είχε στηθεί τέτοιο πανηγύρι και δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι, δεν το είχε πάρει χαμπάρι κανείς. Εσείς τα ξέρατε όλα αυτά. Καταρχήν, 14 συνάδελφοι από την ΕΡΓΟΣΕ διώκονται σήμερα, αυτές τις μέρες δηλαδή, ήρθε από τον οικονομικό εισαγγελέα, από τον Ευρωπαίο. Γι' αυτό το θέμα μιλάμε. Ακριβώς αυτό είναι το ζητούμενο. Στο σύνολο είναι 23, γιατί εμπλέκονται και κάποιοι άλλοι. Κύριε Τζαμπαζλή, τα έχω πει όλα αυτά. Τη γνώμη σας θέλω για αυτό που συνέβαινε μέσα στον οργανισμό, στον τριχοτομημένο οργανισμό. Αυτό προσπαθώ να σας απαντήσω. Λοιπόν, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται έλεγχοι. Έχουν γίνει και στο παρελθόν και έχουν τεθεί στο αρχείο. Εγώ αυτό που λέω λοιπόν είναι ότι πολύ καλά, πολύ καλώς γίνονται έλεγχοι. Και αν αποδειχθεί ότι υπάρχουν ευθύνες, να φτάσει μέχρι εκεί που πρέπει. Το αν τώρα εδώ πέρα καταχράστηκαν χρήματα ή αν έγινε οτιδήποτε ή το οτιδήποτε μπορεί να λέει ο καθένας, είναι κάτι που θεωρώ ότι όλοι μας θα πρέπει να περιμένουμε. Δεν είναι ο καθένας, είναι οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, είναι η δικαιοσύνη. Και επιπρόσθετα, αν μου επιτρέπετε, να πω μία λέξη. Οι προηγούμενοι έλεγχοι, γιατί αυτές οι ατασταλίες είχαν ήδη ερευνηθεί. Είχαν όμως μπει στο αρχείο. Τα είπε. Ακριβώς. Και από εκεί ξεκίνησε η Ευρωπαία Εισαγγελέας και πρέπει ειλικρινά δημόσια να την ευχαριστήσω. Έκανε ένα τρομακτικό έργο με πολλές, πάρα πολλές σελίδες στη δημογραφία. Για να ακούσουμε τη γνώμη του, γιατί πρέπει να προχωρήσω και με πιέζει πολύ ο χρόνος. Ζητάω λοιπόν αυτή τη γνώμη σας. Είχατε πάρει χαμπάρι κάτι από όλα αυτά εσείς? Αυτό ρωτάω. Ακούστε λίγο. Αν μου δώσετε 30 δευτερόλεπτα. Ελάτε. Εμείς λοιπόν ακούμε πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά χρόνια. Και θα σας πω ένα παράδειγμα, θα σας πω όμως, θα απαντήσω ευθέως για αυτό που με ρωτάτε. Εδώ λοιπόν εμείς αυτό που λέμε είναι ότι εμείς επανειλημμένα έχουμε ζητήσει και από την πολιτική ηγεσία να υπάρχουν σκληροί έλεγχοι. Σκληροί σε όλα τα επίπεδα. Το ερώτημα είναι λοιπόν γιατί δεν γίνονται. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, κύριε Τζαμπαζλή, λοιπόν, τώρα, δεν μου απαντάτε στο ερώτημα και μου βάζετε ερωτήματα εσείς τώρα. Δεν γίνεται έτσι όμως αυτή η δουλειά. Εγώ σας ρωτάω και πρέπει να θέλω μια απάντηση. Αν γινόταν κατάχρηση χρημάτων. Όχι, αν είχατε πάρει χαμπάρι, αν υπήρχαν τέτοιες ενδείξεις ότι γίνεται κάτι τέτοιο. Δεν καταλάβαιναν οι υπόλοιποι άνθρωποι ότι δεν εκτελούνται αυτές οι συμβάσεις? Αυτό ρωτάω. Εσείς είστε σίγουρος ότι έχει γίνει κατάχρηση?
Κύριε Τσαμπασλή, δεν μπορούμε να κάνουμε κουβέντα έτσι, γιατί στην πραγματικότητα σας λέω τι λένε οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς. Και μου λέτε αν είμαι εγώ σίγουρος. Εγώ δεν έχω θέλετε κάνει καμία έρευνα. Θέλετε να σας δώσω ένα παράδειγμα που μας είπε υπουργός για να καταλάβετε τι λέω. Δεν σας καταλαβαίνω. Εντάξτε, επιτρέψτε χρόνια... μου, το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει για τους πάντες. Ακριβώς. Όταν όμως Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απευθύνει συγκεκριμένες κατηγορίες, αν θέλετε και στελέχη, επιτρέψτε μου, στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, έχουν καταθέσει εγγράφος, έχουν απολογηθεί ότι υπήρξαν σκάνδαλα. Τώρα, ποιος από αυτούς ωφελήθηκε ή δεν ωφελήθηκε, εκτός από τη δικαιοσύνη, κανένας δεν μπορεί να προσωποποιήσει ποινικές ευθύνες. Εδώ έρχεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέας, θα πάνε απευθείας στο ακροατήριο με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου των Εφετών ή αν διαφωνεί ο Εφέτης θα πάνε σε Συμβούλιο και θα οδηγηθούν απευθείας σε ανοιχτή προφανώς. Αυτό είναι σαν διαδικασία σε κάθε περίπτωση, που θα ακολουθηθεί. Είμαι σίγουρος ότι θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε με όλους, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο τώρα ξεκινάει στην πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι αυτή. Η δικαιοσύνη χρειάζεται λίγο χρόνο. Τώρα θα φανούν οι ευθύνες. Τώρα θα φανούν πολιτικές οι ευθύνες. Και ποινικές. Οι πρώτες που είδαμε. Μπορώ να έχω 10 δευτερόλεπτα. Σας έδωσα και προηγουμένως. Συνεχίστε. Παρακαλώ, πάρτε ένα λεπτό. Δεν υπάρχει θέμα. Όχι, 10 δευτερόλεπτα χρειάζομαι. Εγώ θα σας πω κάτι συγκεκριμένο. Πριν από 3 χρόνια σε ραντεβού που έγινε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών με τον τότε Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, ο τότε Υπουργός λοιπόν μας είπε ότι έχουν δοθεί πολλά εκατομμύρια για τον ΟΣΕ. Και γύρισε λοιπόν ο Υπουργός και μας λέει τι γίνανε αυτά τα χρήματα. Όταν η πολιτική ηγεσία, ο αρμόδιος Υπουργός ρωτάει εμάς τι γίνανε τα χρήματα, νομίζω ότι θα πρέπει να ψάξουμε κάπου αλλού. Και ποιος είναι υπεύθυνος για να καλό ελέγξει. Καλό θα ήταν να μην υποδεικνύουμε στη δικαιοσύνη, η οποία είναι πιο αρμόδια από εμάς. Είναι σαν να έρθει ένας δικαστής και να σας πει πώς να βάλετε το τρένο να λειτουργεί. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, ο κύριος Αλέξανδρος Τζαμπασλής, Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών. Θα ρωτήσω κάτι, αν επιτρέπετε. Έχω ελάχιστα δευτερόλεπτα. Έχετε υπόψη σας πότε τελικά η μοιρασμένη Ελλάδα στα δύο, Λιανοκλάδη, Δομοκός, θα ξαναρχίσει να λειτουργεί? Ωραία, μετά από 3 μήνες και μετά. Γιατί αυτό, αν συνέβαινε σε άλλο ευρωπαϊκό κράτος, θα είχε ξεσηκωθεί. Ναι, σε κανένα άλλο ευρωπαϊκό κράτος θα είχαν κάνει και δολιοφόρα. Δεν θα γινόταν αυτό. Το Σάββατο γίνεται το πρώτο δρομολόγιο. Έχετε εικόνα? Πότε? Το Σάββατο αυτό. Το Σάββατο. Μπράβο. Το Σάββατο μεθαύριο γίνεται το πρώτο δρομολόγιο. Μπράβο. Και μπράβο σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσαμπασλή. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Λουκά Αποστολίδη. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Σίγουρα, γιατί τώρα αρχίζει ο χορός. Ακριβώς. Και λάβετε υπόψη σας ότι είναι 23 από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα και υπολογίζω από το Τέμπη να έρθουν τουλάχιστον πάνω από 30. Που σημαίνει ότι θα έχουμε. Όταν θα έρθουν, θα είστε πάλι εδώ και θα είμαι παρόν μαζί σας, γιατί εκτιμώ και το έργο σας, αλλά εκτιμώ προπάντων το δημόσιο λόγο σας. Που δεν κάνει στρογγυλάδες. Σας ευχαριστώ πολύ. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν σας κολακεύω. Θα κοκκινήσω. Το λέω ειλικρινά, με αγάπη. Το λέω να είστε καλά, κύριε Αποστολίδη. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας υποσχέθηκα, κυρίες και κύριοι, να μιλήσουμε και για την πίζα, αλλά μας πήρε ο χρόνος. Δεν θα τα καταφέρουμε. Σας υποσχέθηκα όμως αυτό που όλοι περιμένετε. Τι θα γίνει με τον καιρό? Γιατί ο καιρός είναι πραγματικά, έχω την αίσθηση, το μεγάλο ενδιαφέρον των ανθρώπων εν ώψη και γιορτών. Θα προσπαθήσουμε σήμερα και μισό λεπτό να πάρω και το τάμπλετ μου εδώ για να έχω τη δυνατότητα να βλέπω και εγώ όλα αυτά που θα βλέπετε. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν με τον Κώστα Πολυχρόνη, με το ορολόγο, που τον βλέπετε συχνά εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πολυχρόνη. Θέλω δύο πράγματα. Πρώτον, να μου πείτε πώς γίνεται από τη ζέστη την καλοκαιρινή που έχει έξω, με κοντομάνικα σήμερα ο κόσμος. Σε φέστατε. Να πάμε στον ένα βαθμό το Σάββατο στην Αθήνα. Αυτό θα γίνει κυρίως τη νύχτα αργά, αλλά πράγματι έχουμε μία αλληλουχία θερμού και ψυχρού καιρικού μοτίβου που ξεκίνησε περίπου προς το τέλος Νοεμβρίου. Αυτό φαίνεται να διαρκεί μέχρι και το τέλος του μήνα. Και λέμε στην ουσία ένας κυματισμός, να το πούμε έτσι πολύ απλά να το καταλάβει και ο κόσμος, που έχει υπάρξει στην ατμόσφαιρα το τελευταίο διάστημα, όπου είναι κυματισμός των εξής δύο διαδικασιών. Μας εξηγήστε τώρα τεχνικά. Όχι, από τη μία προσπαθούν να έρθουν θερμές αέριες μάζες από την Αφρική προς την Ευρώπη, από την άλλη έχει ξεκινήσει η διαδικασία να έχουμε ψυχρές καταβάσεις από το βορρά και κατά ένα περίεργο λόγο φέτος, τον τελευταίο μήνα, αυτά τα δύο έχουν μία
μία αλληλουχία μεταξύ τους. Άρα μία έτσι, μία σαν αλλιώς. Ένα κυματισμό. Οπότε πάμε απότομα. Σαν ένα κρεμές στην ουσία. Οπότε πάμε απότομα από το θερμό στο ζεστό. Στην ουσία εδώ βλέπουμε την θερμή αέρια μάζα, η οποία έχει ξεκινήσει από την Αφρική και επεκτείνεται προς την περιοχή μας. Εδώ είναι η μικρή μας Ελλάδα, αν δεν την αναγνωρίζουμε. Εδώ είναι η μικρή μας Ελλάδα. Οι θερμές αέριες μάζες, το πορτοκαλί και το κόκκινο, εισβάλλουν σταδιακά από σήμερα ειδικά και αύριο θα κορυφωθεί, αν πάμε στον επόμενο χάρτη. Μάνιο αύριο δηλαδή. Αύριο θα πάμε κοντά στους 20-21 βαθμούς για την Νότια Ελλάδα. Ανοιξιάτικες. Κοντά στους 16-17 στα βόρεια, είναι λίγο πιο χαμηλές οι θερμοκρασίες. Έρχεται λοιπόν αυτό το κύμα, περνάει πάνω από την Ελλάδα. Και πλέον θα πάμε στο Σάββατο, όπου θα δούμε αυτό εδώ το μπλε που είναι από πάνω, από όσο τον βορρά. Όσο πιο κρύο. Όσο μπλε πιο κρύο. Δείτε λοιπόν τις αντιθέσεις βορρά και νότου. Και θα... πότε θα έρθει αυτό, δηλαδή πόσες μέρες θα κάνει να έρθει, το Σάββατο το πρωί θα έχουμε κρύο δηλαδή. Το Σάββατο από το μεσημέρι πάμε λοιπόν στον επόμενο χάρτη, όπου πλέον θα κινηθεί πολύ γρήγορα αυτή η ψυχρή μπάλα από τα βόρεια γεωγραφικά, δείτε που ήταν εδώ πάνω, και θα κατέβει πολύ γρήγορα και θα σκάσει πάνω στην Ελλάδα. Θα κινηθεί πάνω από τη χώρα μας όλο το Σαββατοκύριακο. Εγώ δεν βλέπω και πάνω από την Ελλάδα, βλέπω πάνω από τα κεντρικά Βαλκάνια. Έχουμε παρουσιάσει ένα στιγμιότυπο το βράδυ του Σαββάτου, όπου μπαίνει σταδιακά η ψυχρή μπάλα στα Βαλκάνια και μέσα στη νύχτα θα περάσει τα σύνορα της χώρας μας και πλέον η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει στη τία. Αργά τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή για το σύνολο της χώρας. Η Κυριακή θα είναι η πιο κρύα μέρα. Παγωνιά την Κυριακή. Παγωνιά την Κυριακή. Αλλά... να ρωτήσω κάτι που η κόρη μου θα το ρωτούσε σίγουρα. Είδα και μια αρκούδα εδώ δίπλα. Ναι. Χιόνια θα έχουμε. Ιδιαίτερα χιόνια θα έλεγα θα έχουμε μόνο σε ορεινές περιοχές της κεντροβόρειας Ελλάδας. Πάνω από 1000 μέτρα δηλαδή. Όχι, θα πέσουμε και λίγο χαμηλότερα. Κοντά στα 600 με 700 μέτρα. Άρα θα είναι ανοιχτά τα χιονοδρομικά τα Χριστούγεννα. Ας το πούμε προς ώρας όχι. Α, όχι. Παρότι θα έχουμε χιόνια. Δεν θα προλάβει αυτό το σύστημα να μείνει πολλές μέρες. Θα φύγει γρήγορα την Κυριακή. Ξανά τη Δευτέρα θα έχουμε δηλαδή ζέστες. Θα ανοίξει ο καιρός το Σάββατο βράδυ στη Δυτική Ελλάδα και τη Βόρεια. Την Κυριακή θα έχουμε ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Μόνο στα ανατολικά της χώρας θα μείνει κάποιο υπόλοιμα της κακοκαιρίας. Και πάμε τώρα στον επόμενο χάρτη να δούμε το εντυπωσιακό που γίνεται τη νέα εβδομάδα των Χριστουγέννων πλέον. Και με αυτό θα κλείσουμε. Φεύγει αυτή η ψυχρή μπάλα, ξαναπηγαίνουν οι ψυχρές αέριες μάζες προς το βορρά και έρχονται θερμότερες αέριες μάζες πάλι προς την περιοχή μας και μαλακώνει καιρός όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Μέχρι και τις παραμονές τουλάχιστον των Χριστουγέννων φαίνεται να ανεβαίνει η θερμοκρασία σταδιακά στους 15 με 17 βαθμούς. Αυστραλία, Χριστούγεννα στην παραλία θα και κάνουμε. Μάλλον ανήμερα τα Χριστούγεννα διαφαίνεται να έχουμε 20 και πάλι στη χώρα μας. Απίστευτο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να μην επιβεβαιωθείτε. Ελπίζω να είστε από αυτούς που παραπλανήθηκαν από τα στοιχεία. Γιατί όλοι οι άνθρωποι περιμένουν τα Χριστούγεννα. Έχει κρύο και χιόνια. Πάντως έγινε πολύ μεγάλη μάχη για να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα τέτοιο. Δηλαδή υπήρχαν στοιχεία που θέλανε αυτή εδώ η πολική αέρια μάζα να κατέβαινε ανήμερα τα Χριστούγεννα πάνω στη χώρα μας. Αυτό το σενάριο δεν έχει περισχύσει και πραγματικά μέχρι και χθες προσπαθήσαμε να βρούμε μία άκρη. Ελπίζουμε να έχουμε κατασταλάξει στο σωστό συμπέρασμα. Εγώ ελπίζω να έχετε κάνει λάθος. Ότι πάμε για Πασχούγεννα. Ελπίζω να έχετε κάνει λάθος. Κυρίες και κύριοι, κάπως έτσι θα πάμε στις γιορτές. Σας υποσχέθηκα από την αρχή, όπως σας είπα, να μιλήσουμε για την πίζα. Μας πήρε ο χρόνος. Υποσχέθηκα επίσης και την Μαριλίζα, η οποία θα μας έλεγε διάφορα πράγματα για τη σύνοδο για το κλίμα. Η ώρα όμως που μας πήρε. Αύριο θα συζητήσουμε τα πάντα. Ακολουθεί η Τάξη Χατζής με εκλεκτούς καλεσμένους. Ακριβώς στις 10, όπως κάθε μέρα, Evening Report. Και εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο, ακριβώς στις 7. Καλό σας απόγευμα.